Ιστορίες. Σήμερα θα κλείσουμε την τριλογία Κοσμογονία, Θεογονία, Ανθρωπογονία, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά μας, όσο βέβαια αυτό είναι δυνατόν, και θα μιλήσουμε για την γέννηση του ανθρώπου, όπως παραδίδεται από τα κείμενα της ελληνικής αρχαιότητας και κυρίως από τα έργα και ημέρες του Ησιώδου. Σας υπενθυμίζω με την ευκαιρία και το σχετικό μου βιβλίο, στο οποίο θα βρείτε πλήρη ανάπτυξη της ανθρωπογονίας, μαζί βέβαια και με πλήρη ανάλυση όλο του έργου. Πριν από το Πάσχα, Φεβρουάριο, Μάρτιο, μιλήσαμε για την πρώτη τριαδική εμφάνιση του όντος, για την τριάδα χάος, γεία, έρος, για την κοσμογονία δηλαδή, και για την θεογονία, δίνοντας το βασικό περίγραμμα και το μηχανισμό και την λειτουργία της δημιουργίας. Με την ανθρωπογονία που θα μιλήσουμε σήμερα, ολοκληρώνεται άλλη μία τριάδα. Αν θυμάστε, είχα πει ότι το «ον» δημιουργείται δια της τριάδος. Παντού θα βλέπουμε τριάδες. Έχουμε λοιπόν μία άλλη τριάδα, κοσμογονία, θεογονία, ανθρωπογονία, και έτσι ολοκληρώνεται η μελέτη μας, τρόπος του λέγει βέβαια, για την τριαδική εμφάνιση του όντος με τον κόσμο, τους θεούς και τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι θυμάστε πως ο Ησίωδος, αρχίζοντας την θεογονία από το χάος, μας δίνει μία πλήρη περιγραφή, καταγραφή των κοσμογονικών στοιχείων, αλλά και των θείων γενεών οι οποίες προϋπήρξαν του ανθρώπου. Διότι αν και ξεκινώντας να μας λέει για τα πέντε ανθρώπινα γένη, μας δηλώνει ότι θεοί και άνθρωποι γεννήθηκαν μαζί, πιστεύω πως οι άνθρωποι εμφανίστηκαν τουλάχιστον στη γη για την οποία γνωρίζουμε, ή τέλος πάντων μέσα στην πυκνή ύλη, αργότερα, όταν πια αυτή είχε τις κατάλληλες συνθήκες να τους δεχθεί και να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαβίωσή τους, διότι με συνθήκες παρόμοιες με αυτές που βλέπετε στην οθόνη, ήταν αδύνατο να υπάρξει «ον» ενσαρκωμένο μέσα στην ύλη. Έπρεπε να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Είναι όμως πολύ πιθανόν ο Ησίωδος να εννοούσε μία άλλη ιδεατή κατάσταση του ανθρωπίνου όντος, κατά την οποία ο άνθρωπος δεν είχε ακόμη ενσαρκωθεί. Υπήρχε ως ιδέα, αλλά δεν είχε ακόμη ενσαρκωθεί. Δεν είχε αποκτήσει υλικό σώμα. Διότι όπως δίδασε και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ανάμεσα σε όλα τα γήινα όντα, ο άνθρωπος είναι διπλός. Θνητός εξαιτίας του υλικού σώματός του, αλλά και αθάνατος εξαιτίας του ουσιώδης ανθρώπου, εξαιτίας δηλαδή του πνεύματός του, της πνευματικότητας του. Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι η ιεραρχία της οντικής εκδίπλωσης, θεοί, δαίμονες, ήρωες, άνθρωποι, ήταν παντού σεβαστή στην αρχαία Ελλάδα και αποτελούσε μια έκφραση της ιερής τετρακτίος του Πυθαγόρα. Και όπως σχολιάζει ο Τζέτζης, θεοί ήταν και είναι οι θεόμενοι και βλεπόμενοι και ορώμενοι οι αστέρες και τα στοιχεία ή οι θέοντες και τρέχοντες. Δαίμονες δε, εψυχικέ δυνάμεις και εψυχέ, δαήμονες και έμπειρε ούσε ή δαΐζουσε και διαμερίζουσε πάντα και κρίνουσε καταξίαν. Δαίμονες, δαήμονε, είπαμε, είναι ο γνώστης, ο σοφός, αυτός που ξέρει, έτσι. Ήρωες δε, οι ζώντες και όντες αρετοί στινός μέτοχοι, άνθρωποι δε, οι ζώντες και όντες, συγγνώμη, οι αναθρούντες και οι γινόσκοτες αοπόπασι. Αυτοί που γνωρίζουν δηλαδή αυτά που βλέπουν, τα αντιλαμβάνονται. Η στίχη του Ησιώδου, ως ομόθεν γεγάση θεοί θνητείτε άνθρωποι, το βλέπετε εδώ πέρα, που τους έχω αναπέρει πολλές φορές, λαμβάνοντας υπόψη και τους στίχους του Πινδάρου, ένα ανδρών ένθεων γένος κλπ, δείχνω ότι οι αρχαίοι είχαν εντελώς διαφορετική αντίληψη και άποψη για τους θεούς και την καταγωγή των ανθρώπων. Το επισημαίνω πάλι αυτό, διότι είναι απαραίτητο για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις έννοιες αυτές, θεός, άνθρωπος κλπ. Και γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι είναι όντα φύσεως καλού, είναι ομοιογενείς προς τα θεία όντα,
ανήκουν στην ίδια οντική εκδίπλωση, γι' αυτό και κατά την πρώτη εσάρκωσή τους, το χρήσιον γένος ζούσε απαλλαγμένο από τις κακίες και τα πάθη τα οποία δημιουργήθηκαν και συσσωρέθηκαν κατά τη διάρκεια της υλικής εμφανίσεως και διαδρομής του ανθρώπου. Όταν πρωτοεμφανίστηκε το ανθρώπινο γένος ως χρυσό γένος, ήταν αμυγές κακού. Δεν υπήρχε τίποτα κακό επάνω του. Αργότερα, ζώντας μέσα στη βαριά ύλη, η ανθρωπότητα άρχισε να αποκτά συνέχεια στοιχεία της πυκνής ύλης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και γίνεται ακόμη αντιληπτό ότι αφού έχουμε κοινή καταγωγή, είναι δυνατόν να ξαναβρει ο άνθρωπος την πραγματική του, την θεϊκή του φύση, πράγματος βέβαια ανάλογα και με οδηγό πάντοτε την αρετή. Τα λόγια δε του Ηρακλήτου, τα δε γάρ με τα πεσόντα κακή να εστί, εκείνα εστί κακή να πάλι με τα πεσόντα τάφθε κλπ, αθάνεται θνητή, θνητή, αθάνεται ζώντας τον εκείνο θάνε κλπ. Ο Λουκιανός για τις ανάγκες ενός σατυρικού διαλόγου τα αποδίδει ως εξής. Τι είναι οι άνθρωποι? Θνητοί θεοί. Και οι θεοί άνθρωποι αθάνατοι. Είναι και αυτό μία ένδειξη ότι η ιδέα της κοινής καταγωγής και μοίρας θεών και ανθρώπων ήταν αποδεικτή μέχρι και το 2ο αιώνα μετά Χριστό, τότε που έζησε τουλάχιστον ο Λουκιανός. Μετά επεκράτησαν άλλα δόγματα και οι άνθρωποι έγιναν δούλοι του Θεού. Άλλαξε τελείως η αντίληψη. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι οι άνθρωποι δημιούργησαν τους θεούς για δική τους ανάγκη. Αλλά αυτό δεν το συζητάω καν, διότι είναι τόσο απλοϊκό και τόσο, θα έλεγα, ανόητο, που δεν αξίζει καν να το συζητήσουμε. Ο Πλάτων τώρα στον Τίμιο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι άνθρωποι γεννήθηκαν μετά τους θεούς, λέγοντας ότι οι δημιουργημένοι θεοί από τον έναν και δημιουργό Θεό, το «ον» δηλαδή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, «εν», «ον», δημιουργική αρχή, δημιουργός κλπ, έλαβαν εντολή λοιπόν οι θεοί από αυτόν, τον, να δημιουργήσουν τα θνητά είδη σε αέρα, νερό και στεριά, μιμούμενοι των ίδιων κατά τη δική τους γέννηση. «Εσείς θεοί», πρόσταξε το «ον» στους θεούς, «συνυφαίνοντας το αθάνατο με το θνητό, δημιουργήστε όντα έμβια, γεννήστε τροφή και δώστε τους για να μεγαλώσουν και όταν πεθάνουν πάλι να τα δεχτείτε κοντά τους, κοντά σας». Δηλαδή πήραν εντολή οι θεοί, ό,τι έκανε το «ον» για τη δημιουργία τη δική τους, να το κάνουν και οι ίδιοι για τη δημιουργία των θνητών ειδών, ανθρώπων, ζώων και φυτών. Διότι, όπως λέει ο Πλάτων, αν τα δημιουργούσε το ίδιο το «ον», θα εξίσωνε τα θνητά αυτά ήδη με τους αθανάτους θεούς, διότι ό,τι δημιουργεί το «ον» είναι αθάνατο, ενώ τα δημιουργήματα των θεών είναι θνητά. Κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια, την είχαμε ξαναδείξει στη Θεογονία, το κατανοήσετε καλύτερα. Βλέπετε τα όντα, άνθρωποι, ζώα, φυτά κλπ, είναι κάτω-κάτω, στην εκδίπλωση, σε ένα επίπεδο το πιο απομακρυσμένο από το κέντρο. Πριν από το επίπεδο αυτό είναι το επίπεδο των σχεδιασμών, δηλαδή των ιδεών που συλλαμβάνουν οι θεοί για να δημιουργήσουν τα όντα. Πριν από το διάκοσμο ή τους σχεδιασμούς των όντων είναι οι θεοί. Πριν από τους θεούς είναι οι ενάδες που έχουν δημιουργήσει τους θεούς. Και οι ενάδες είναι το πλησιέστερο επίπεδο στο κέντρο του όντος, στο κέντρο του σύμπαντος, στο κέντρο τέλος πάντων όλο αυτό που βλέπουμε. Επομένως, εμείς ως άνθρωποι είμαστε στο πιο μακρινό επίπεδο, ποιοτικό επίπεδο από το κέντρο του όντος. Κάποια παρόμοια ερμηνεία της δημιουργίας, κόσμου θεών και ανθρώπων, συναντούμε και στον Ερμή των Τρισμέγιστων, που δείχνει ότι η γνώση και τα πιστεύω των Ελλήνων υπήρχαν από τα παμπάλαια χρόνια. Απλώς από τους γνωστούς φιλοσόφους, προσοκρατικούς, μετασυγκροτικούς κλπ, ξαναπαρουσιάστηκαν με επιστημονικό τρόπο, θα λέγαμε. Ίσως και τα γραπτά ή τέλος πάντων ό,τι είχαν τα κείμενα αυτά να είχαν χαθεί και έπρεπε να ξαναγραφούν, να ξαναειδωθούν κλπ.
Λέει λοιπόν όμως ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, πρώτος μεταξύ όλων των όντων έρχεται ο Θεός, το όν δηλαδή, αιώνιος, αγέννητος και δημιουργός των πάντων. Δεύτερος είναι ο αΐζωος κόσμος, το ολικό σύμπαν δηλαδή, κατοικώνα του Θεού, γεννημένος από εκείνον και συντηρούμενος και τρεφόμενος εξ εκείνον. Όσο για το τρίτο ζώο, τον άνθρωπο, έχει γίνει κατοικώνα του κόσμου, έτσι, κατοικώνα, όχι του Θεού του όντως, κατοικώνα του κόσμου. Διαθέτει νου σύμφωνα με τη βούληση του πατέρα σε αντίθεση με τα άλλα επίγεια ζώα. Λέει ο Ισίωδος κάπου ότι ο Ζεύς έδωσε δύο νόμους. Έναν στους ανθρώπους και έναν για τα άλλα ζώα, φυτά, ζώα, πτηνά, ψάρια κλπ. Στους μεν ανθρώπους έδωσε το νόμο της δικαιοσύνης, στα δε άλλα έμβια όντα, έμβια ζώα, το νόμο της διαβίωσης. Δηλαδή αυτά ζουν και προσπαθούν καθημερινά για τη διαβίωσή τους. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει να ζει καθημερινά για τη δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όχι μόνο. Σας δείχνω άλλη μία διαφάνεια για να γίνει πιο κατανοητή η εκδίπλωση αυτής της δημιουργίας και για να μην ξεχνάμε ότι όλα είναι ένα. Εμείς τα διαχωρίζουμε για να τα κατανοήσουμε. Ας πούμε τώρα στο κύριο θέμα μας, επανερχόμενοι στον Ισίωδο, αυτό για το οποίο λοιπόν σιωπά στην θεογονία, η ανθρωπογονία δηλαδή, μας το δίνει και μάλιστα με πλούσια περιγραφή και εξαίρετο ποιητικό τρόπο στα έργα και ημέρες, όπου περιγράφει την καταγωγή της ανθρωπότητος και την διαδοχή των ανθρωπίνων γενεών. Σας δείχνω πάλι το βιβλίο μου, αφενός διότι θα σας βοηθήσει και αφετέρου διότι θα ήθελα να το προτείνετε σε φίλους σας. Διότι είναι ένα βιβλίο που έχω γράψει με τέτοια ανάλυση για τα έργα και ημέρες που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή φίλοι σας οι οποίοι πιθανόν να έχουν άγνοια τελείως για όλα αυτά τα θέματα, πολύ πιθανόν με το βιβλίο αυτό να παρακινηθούν να μελετήσουν περισσότερο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι το τμήμα αυτό του έπους για την ανθρωπογονία έχει δώσει λαβή για πολλές συζητήσεις, σχόλια και ερμηνείες, διότι πράγματι η κατανόησή του είναι δύσκολη και ο αποσυμβολισμός του ακόμη δυσκολότερος. Έχει χυθεί πολύ μελάνη σε διάφορες σχολές εσωτερισμού και φιλοσοφίας από την αναγέννηση και μετά και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, διότι εδώ όλα τα πλάκωνε η φοβέρα και κανείς σχεδόν δεν έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, την ανθρωπογονία κλπ. Σχεδόν κανείς, για να μην μου ξεφύγει κάτι, ας μην είμαι απόλυτος. Τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να συζητάμε, ακούω κάποιον, βλέπω στο YouTube κάποιος Απολλώνιος, λέει και αυτός, που λέει για τα πέντε γένη, αλλά έκατσα να τον ακούσω μια φορά να δω τι λέει, δεν τα κατάφερα, δηλαδή στο πρώτο πεντάλεπτο δεν μπορούσα να τον ακούσω άλλο. Τέλος πάντων, εγώ έχω κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, θα τη δείτε βέβαια και θα την ακούσετε στο τέλος, μέχρι το τέλος και από εκεί πέρα θα δούμε. Πριν πούμε τώρα στα πέντε γένη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες παραδόσεις για τη δημιουργία του ανθρώπου. Μία εξ αυτών, αν θυμάστε, είναι αυτή με το μύθο του Διονύσου Ζαγραία που είπαμε την προηγούμενη φορά, όπου οι στάχτες του Θεού αναμίχθηκαν με τις στάχτες των Τιτάνων και από αυτές γεννήθηκαν οι άνθρωποι έχοντας θεϊκά και υλικά στοιχεία. Ακόμη έχουμε την παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Προμηθεύς πλάθει τους ανθρώπους, αλλά έχουμε και τη δημιουργία της Πανδώρας. Φυσικά έχουμε και τις πιο σύγχρονες εκδοχές, όπως αυτή του Δευκαλίωνος και της Πύρας, αλλά και τη δαρβινική με την εξέλιξη των ειδών και κατά συνέπεια και του ανθρώπου, που όπως βλέπετε όλη η επίσημη επιστήμη δέχεται αυτό το πράγμα. Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας διαβάζουμε ότι την εποχή που εμφανίστηκαν οι θεοί δεν υπήρχαν ακόμη όντα θνητά, δηλαδή δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η ανάγκη δημιουργίας όντων σε κατώτερα επίπεδα. Όταν όμως ήρθε ο καιρός,
Οι θεοί έπλασαν τις μορφές τους στο εσωτερικό της γης με ένα μείγμα από γη και φωτιά και από όσα αναμειγνύονται, λέει, αναμειγνύονται με τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή το ύδρο και τον αέρα. Σημειώστε ότι όλες οι γεννήσεις συνήθως γίνονται μέσα στην πύλη γη, μέσα σε κύλες σπηλιές ή μέσα στην κοιλιά της γυναίκας και γενικά μέσα στο σκοτάδι. Οι γεννήσεις βγαίνουν μέσα από το σκοτάδι. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της γέννησης των όντων, συνεχίζει ο Πλάτων, ήρθε η ώρα δηλαδή να βγουν από τη μήτρα της μητέρας Γαίας και τα σκοτεινά της βάθη, τότε οι θεοί ανέδρασαν στον Προμηθέα και στον Επιμηθέα να μοιράσουν σε κάθε είδος όντων τις δυνάμεις που τους στέργεζαν. Ο Επιμηθέας ζήτησε να το κάνει αυτός. Ο Προμηθέας δέχτηκε και βέβαια ο πρώτος ως Επιμηθέας ξόδεψε όλες τις δυνάμεις ξεχνώντας τον άνθρωπο και αφήνοντας το γυμνό και ανυπεράσπιστο, αφού δεν είχε πια κανένα εφόδιο να του δώσει. Τα είχε δώσει όλα. Βλέπετε τώρα με πόσο όμορφο τρόπο ερμηνεύουν οι πρόγονοί μας την αδυναμία του νεογέννητου ανθρώπου. Ενώ όλα τα άλλα νεογέννητα αμέσως αποκτούν δυνάμεις, σηκώνονται, θυλάζουν, πηγαίνουν, κάνουν κλπ. Το νεογέννητο, ο νεογέννητος άνθρωπος είναι εντελώς ανυπεράστητος και ανίκανος. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τότε, συνεχίζει ο Σίωδος, ο Προμηθεύς κλέβει από τον Ήφαιστο και την Αθηνά την έντεχνον σοφία συν πυρή. Κλέβει δηλαδή τις τεχνικές, τις κατασκευαστικές δεξιότητες έντεχνον σοφία συν πυρή. Μαζί με το πυρ, διότι δεν μπορούσαν να αποκτηθούν και να χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητες, η σοφία, η έντεχνον σοφία, χωρίς το πυρ, το οποίο έχει μεταμορφωτικές ιδιότητες και τα χαρίζει στον άνθρωπο. Αυτή είναι η πρώτη κλοπή που κάνει. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, ο Προμηθεύς τιμωρήθηκε με τον γνωστό τρόπο, ενώ ο Πλάτων συνεχίζει λέγοντας ότι αφού ο άνθρωπος έγινε μέτοχος του θείου στοιχείου και είχε συγγένεια με τους θεούς, μόνον αυτός από όλα τα ζώα άρχισε να ιδρύει βωμούς και αγάλματα και να τους λατρεύει. Διότι μόνον αυτός είχε την ικανότητα να αναγνωρίσει τους θεούς. Η διοίκηση του Πλάτωνος βέβαια στηρίζεται στον Ισίωδο, ο οποίος στη Θεογονία μιλά για τότε που οι θεοί και άνθρωποι τακτοποιούσαν τις μεταξύ τους σχέσεις στην Μυκόνη, αρχαία Σικιώνα, της οποίας οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι πρωτοέλληνες πελασγοί. Όχι οι προέλληνες πελασγοί, όπως ακούμε συχνά να λένε, και μάλιστα τα λένε και οι δικοί μας, υποτίθεται, πρωτοέλληνες. Τότε ο Προμηθεύς κατάφερε να ξεγελάσει τον Δία και να τον κάνει να διαλέξει το δέμα με τα κόκκαλα αντί το δέμα με τα ψαχνά, όταν γινόταν η θυσία. Και για τιμωρία ο Ζεύς σταμάτησε να δίνει στους ανθρώπους τη φωτιά, πάλι το πύρ. Όμως ο Προμηθεύς τον εξαπάτησε για δεύτερη φορά, έκλεψε τη φωτιά, κρύβοντάς την μέσα σε ένα κούφιο καλάμι και την έδωσε πάλι στους ανθρώπους. Αυτή τη φορά όμως, λέει ο Ισίωδος, ο Ζεύς ενοχλήθηκε πάρα πολύ και χωλώθηκε βαθιά μέσα στην ψυχή του. Και αμέσως σκέφτηκε την τιμωρία. Φώναξε τον Ήφαιστο και του ζήτησε να πλάσει την γυναίκα, μία γυναίκα, την Πανδώρα, η οποία θεωρήθηκε ως το μεγαλύτερο κακό. Αυτά εν ολίγης, λέει ο Ισίωδος, στην Θεογονία. Στα έργα όμως, συμπληρώνοντας το μύθο, και βλέπουμε πως αμέσως μετά την απάτη, ο Ζεύς αποκρύπτει τους τρόπους της εύκολης διαβιώσεως, μας δίνει περισσότερα στοιχεία ο Ισίωδος εδώ, αποκρύπτει, λέει ο Ζεύς, τους τρόπους της εύκολης διαβίωσης των ανθρώπων, αναγκάζοντάς τους να αγωνίζονται και να εδρώνουν για να αποκτήσουν οτιδήποτε πάνω στη γη. Πρέπει να εργαστεί, να αγωνιστεί και να ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος για να αποκτήσει βιώσεις. Και μόνο με υδρότα θα οδηγηθεί στην αρετή, διότι έτσι όρισαν οι θεοί. Εξυπακούεται βέβαια ότι πριν την απάτη η διαβίωση των ανθρώπων θα πρέπει να ήταν εύκολη, χωρίς κόπο και δυσχέρειες, αφού όπως λέει ο Ισίωδος, με εργασία μιας ημέρας μπορούσε να αποκτήσει τα προστοζήν για έναν ολόκληρο χρόνο. Εκτός όμως από την απόκρυψη των υλικών αγαθών, ο Ζεύς αποκρύπτει και το πήρε.
επαναλαμβάνω πάλι, όχι τη γνωστή φωτιά, το πνευματικό, το δημιουργικό πυρ, που κάνει τον άνθρωπο να μετέχει στην Θεία Φύση. Αυτό είχε κλέψει ο Προμηθέας από τους θεούς. Αποκρύπτει λοιπόν ο Ζεύς το πυρ. Το ρήμα κρύπτο σημαίνει φυλάσω κάτι. Α, βλέπετε αυτά τα στοιχεία που λέει πώς έκρυψε το πυρ κλπ. Επισημαίνω το ρήμα κρύπτο, διότι σημαίνει φυλάσω κάτι καλυμμένο με σκοπό να το αποκρύψω. Έτσι. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ο Ισίωδος το ρήμα κρύπτο, δεν το εξαφανίζει ο Ζεύς, το κρύπτει το πυρ. Κάπου το βάζει, το καλύπτει για να μην φαίνεται. Είναι σαν να μας λέει λοιπόν ο Ισίωδος ότι η τιμωρία του Διός δεν είναι απόλυτη και στο διήνεκες, δεν το χάσαμε το πυρ για πάντα, είναι κάπου κρυμμένο. Γι' αυτό εξάλλου μπόρεσε και το πήρε ο Προμηθεύς και το έδωσε στους ανθρώπους, διότι δεν ήταν κάπου εξαφανισμένο. Και αφού λοιπόν η απόφαση του Διός δεν είναι απόλυτη, είναι σαν να μας λέει πάλι ο Ισίωδος ότι υπάρχει ελπίδα, οι άνθρωποι, σε ένα νέο διακανονισμό με τους θεούς, όταν ανεβούν σε υψηλότερα επίπεδα συνειδήσεως, να μπορέσουν να ξαναμιλήσουν μαζί τους και να τους αποκαλυφθεί πάλι το Ολύμπιο πυρ, όχι πια δεσμευμένο από το βάρος της κλοπής, αλλά ελεύθερο για όλους και για κάθε στιγμή. Ίσως τότε ο άνθρωπος να αποκτήσει πάλι συνείδηση και να ανακαλύψει την οντική του καταγωγή και τη συγγένειά του με τους θεούς, με τους οποίους, όπως είπαμε, λένε οι αρχαίοι, γεννήθηκαν μαζί. Αυτά σχετικά με τον Προμηθέα και την κλοπή του πυρός. Πάμε τώρα στην Πανδώρα, να πούμε δύο λόγια εκεί αυτήν. Ενώ ο Ισίωδος λέει ότι η γυναίκα στη Θεογονία είναι το μεγαλύτερο κακό, μέγα πείμα, στα έργα λέει ότι υπάρχουν και καλές γυναίκες που είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τους άντρες, για κάποιον άντρα, να έχει μια καλή γυναίκα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η αντίληψη πως η γυναίκα φταίει για τα δεινά της ανθρωπότητας μοιάζει να είναι πανάρχια και κοινή σε πολλούς λαούς. Είναι πολύ πιθανό, πιστεύω, μετά την πτώση της μητριαρχίας, η νέα τάξη της ανδροκρατούμενης κοινωνίας, όπως κάθε νικητής, να ήθελε να εξευτελίσει και να μειώσει τη δύναμη των γυναικών με κάθε τρόπο. Επομένως, εγώ προσωπικά πιστεύω, δεν πρόκειται για μια αντιφεμινιστική άποψη του Ισιώδου, όπως ακούω διάφορους έτσι μοντέρνους ερευνητές και λοιπά να λένε, αλλά για μια κοινή αντίληψη της εποχής. Ο Ισίωδος στη Θεογονία κάνει μια μικρή αναφορά στην Πανδώρα και το λόγο δημιουργίας της. Στα έργα όμως, λέει πολύ περισσότερα, επαναλαμβάνει τη διαδικασία δημιουργίας της γυναίκας, κατά την οποία ο Ζεύς δίνει εντολή στον ύφεστο να αναμίξει νερό και χώμα και να πλάσει μία παρθένα κατ' εικόνα των αθανάτων θεενών. Εδώ, όπως και στις δοξασίες πολλών άλλων λαών, διακρίνουμε την αρχαιοτάτη αντίληψη ότι η γυναίκα δεν είναι πρωτογενής, αλλά δημιούργηκε μετά τον άντρα. Και ακόμη ότι γίνεται κατ' εικόνα των θεενών, έχει δηλαδή θεϊκά στοιχεία, θεϊκή μορφή. Προχωρώντας όμως στη διήγηση, και αφού αναφέρει ότι όλοι οι θεοί της πρόσφεραν κάποιο δώρο, λέει ο Ισίωδος ότι ο Ερμής, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Διός, της έδωσε φωνή κατ' εντολήν και στο όνομα του πατέρα του. Άρα, της έδωσε την δυνατότητα να έχει λόγο και να συνομιλεί με το Θείον και τα όντα. Την ονόμασε δε Πανδώρα, επειδή όλοι οι Ολύμπιοι της πρόσφεραν κάποιο δώρο και στη συνέχεια τη δώρησαν στους άνδρες. Σημειώστε ότι η Πανδώρα συσχετίστηκε με την ψυχή και θεωρήθηκε ότι γεννήθηκε και πήρε υπόσταση από όλες τις ψυχικές δυνάμεις σε συνεργασία με το πνευματικό πυρ, με το πνεύμα. Στη συνέχεια ο Ερμής έφερε την πανέμορφη Πανδώρα στον Επιμηθέα, το αιώνιο σύμβολο της απρονοησίας, και αυτός, γοητευμένος από το κάλλος της, παράκουσε το συνετό αδελφό του Προμηθέα, την δέχθηκε και μόνο όταν αντιλήφθηκε το κακό που προξένησε, συνειδητοποίησε τη μεγάλη ανοησία του. Διότι, όπως λέει ο μύθος, πριν εμφανιστεί η γυναίκα, οι άνδρες ζούσαν χωρίς να μοχθούν και να βασανίζονται, δίχως αρρώστιες, δίχως γερατιά,
και θάνατο μέσα σε συνθήκες παραδεισένιες. Χρειάστηκε μόνο μία σκέψη της Πανδώρας για να καταστρέψει τα πάντα και να φέρει την ανθρωπότητα στην κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Σήκωσε το σκέπασμα του πιθαριού, ελευθέρωσε όλα τα δεινά και απόμενη μόνο η ελπίδα, καθώς πρόλαβε η ένδρομη Πανδώρα να ξανασκεπάσει το πιθάρι. Σημειώστε ότι ο μύθος κάνει λόγο για πιθάρι, αν και κατά μία εκδοχή ο Ζεύς της έστειλε ένα κουτί καλά κλειδωμένο. Το όνομα Πανδώρα, όπως και το Ανισιδώρα, μας παραπέμπει σε παλαιότερες χθόνιες θεότητες που ταυτίστηκαν με τη Γαία, καθώς αυτή μας παρέχει πάντα τα δώρα για την επιβίωσή μας, φέρνοντάς τα από τα βάθη στην επιφάνειά της. Η ετυμολογία του ονόματος φαίνεται εύκολη και αμέσως σκεφτόμαστε τις λέξεις παν και δώρον, όπως λέει και ο Ισίωδος. Εγώ όμως, όπως ξέρετε, δεν τα προσπαθώ, όχι να μην τα δέχομαι, να κάνω πάλι μια δική μου έτσι διαδρομή. Βρήκα στον Ησύχιο ότι Βανά είναι η γυναίκα στη Βιωτία. Επομένως είναι πολύ πιθανόν η Βανά δώρα, η γυναίκα δηλαδή που φέρνει δώρα, να έγινε Πανδώρα. Εξετάζω και αυτή την εκδοχή. Μέσα στο βιβλίο πάντως έχω πολύ περισσότερα για τον αποσυμβολισμό της, αλλά αυτά είναι αρκετά. Τώρα, ο μύθος αυτός μας θυμίζει την κατά πολύ μεταγενέστερη βιβλική εκδοχή, όπου πάλι μία γυναίκα, η Εύα, γίνεται αιτία να χαθεί ο παράδεισος και έκτοτε αυτή εν λύπες να τίκθει τέκνα, ο δε άνδρας εν ιδρώτη του προσώπου του φαγεί τον άρδον του. Πάλι όπως βλέπετε αναφέρεται ο ιδρώτας από τις δυσκολίες της ζωής. Η διαφορά είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο άνδρας ιδρώνει για το ψωμί του, ενώ στον Ησίωδο για την αρετή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, αυτά τα προκαταρκτικά και ας δούμε τώρα ένα-ένα τα πέντε γέννη που αναφέρει ο Ησίωδος, γιατί έχουμε και μια αρκετή μεγάλη πορεία σήμερα. Και είναι ο μόνος που αναφέρεται στο θέμα αυτό και κάνει τη διάκριση για την ανθρώπινη εκδίπλωση. Τα γέννη είναι πέντε, τα βλέπετε, χρήσεων, αργύριων, χάρκιων, ηρωικών και σιδήριων. Κανένας άλλος δεν μιλάει για αυτό το θέμα στην αρχαιότητα. Και ας πούμε τώρα λοιπόν στο χρήσεων γένος. Μας λέει ο Ησίωδος ότι οι αθάνατοι θείοι από τα Ολύμπια δώματα, στα οποία κατοικούν, δηλαδή στα ανώτατα εθερικά στρώματα, δημιούργησαν πρώτα το χρυσό γένος των ανθρώπων, που είχε την ικανότητα να ομιλεί. Άρα ο άνθρωπος είχε τη φωνή, την ομιλία, τον λόγο εξ αρχής. Δεν την απέκτησε με την εξέλιξή του και δεν υπήρξαν μη ομιλούντες άνθρωποι. Άρα δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε αυτό που αναφέρει ο Ησίωδος στη Θεογονία, ότι οι κύκλοπες που δεν ήταν ούτε θεοί ούτε άνθρωποι, αλλά όντα ενδιάμεσα, τα οποία έμοιζαν σε όλα με τους θεούς, αναθράφηκαν και έμαθαν να μιλούν από τους θεούς. Άρα η ομιλία, ο λόγος και όχι η πάρλα, έτσι βέβαια, ήταν ένα στοιχείο που κατήχαν όλα τα όντα, θεοί, δαίμονες, ήρωες και άνθρωποι εξ αρχής. Στην εποχή αυτή βασίλευε σε ουρανό και γη ο Κρόνος και οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς καμία έγνοια, χωρίς ασθένειες και γερατιά, σε μια διαρκή νεότητα. Ο δε θάνατος ερχόταν, αλλά με τη μορφή του αδελφού του, του ύπνου, του δίδυμου αδελφού του, και όταν πέθαιναν ήταν σαν να κοιμόντουσαν. Κρόνος δε, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ο κόρος, ο κορός νους, δηλαδή το καθαρό και αμόλυντο στοιχείο του πνεύματος. Κόρον γάρ το καθαρόν αυτού και ακύρωτον του νου, λέει ο Πλάτων. Ζούσαν λοιπόν οι άνθρωποι σε μια κατάσταση πνευματική, με το νου και την ψυχή τους καθαρή και αμόλυντη, ακόμη από τα επικαθίσματα των βαρών και των δεσμεύσεων της ύλης και από τις δυνάμεις των διαλυτικών ροπών της. Η έννοια του κακού δεν υπήρχε ακόμη, διότι η απόσταση από την αλήθεια, από την πηγή, από το κέντρο, ήταν πολύ μικρή, αφού οι άνθρωποι ζούσαν όπως οι θεοί και όλα τα όντα ήταν συνειδητά ευρισκόμενα σε ενότητα και συνεργασία με το κέντρο του όντος και της δημιουργίας. Βλέπετε πόσο κοντά είναι το χρυσό γένος στους θεούς και στο κέντρο του όντος.
Ο θάνατος, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κάτι κακό. Δεν σήμαινε κάποια καταστροφή, αλλά μία μεταμόρφωση. Όπως κάτω το χειμώνα η φύση δεν καταστρέφεται, αλλά προετοιμάζεται για μία ανανεωτική μεταμόρφωση και αναγέννηση. Ήταν η εποχή που ακόμη δεν είχαν διαχωριστεί οι θεοί από τους ανθρώπους, αλλά ζούσαν μαζί έχοντας άμεση σχέση και επαφή. Φαίνεται πως από τότε παλεύει και ονειρεύεται ο άνθρωπος να ξαναβρει αυτή την εποχή. Θα σας υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο Πίνδαρος, ότι μία είναι η γενιά θεών και ανθρώπων. Από μια μάνα ανασένουμε και δυο. Όμως μία δύναμη μας διαχώρισε και εμείς είμαστε ένα τίποτα, ενώ για αυτούς στέκει παντοτινά στέρεο βάθρο ο χάλκινος ουρανός. Να λοιπόν ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεών και ανθρώπων. Οι μεν συνεχίζουν να κατοικούν εγγύς του όντος κοντά στον ουρανό, ενώ εμείς μέσα στη βαριά ύλη. Κάθε γένος που γεννιέται καινούριο απομακρύνεται. Υποθέτουμε βέβαια, δεν γνωρίζουμε γιατί έγινε αυτό, υποθέτουμε όμως έγινε, όπως έχω πει, για λόγους ανάγκης και για λόγους διοικήσεως του σύμπαντος. Η γη τους πρόσφερε κάθε είδους αγαθό, χωρίς να πρέπει να δουλεύουν για να το αποκτήσουν, και έτσι ακοπίαστα και αφρόντιδα εξασφάλιζεται τα προστοζήν. Και χαιρόδωσα μέσα σε εκείνο το παραδεισένιο περιβάλλον, έχοντας κοινά τα αγαθά και κοινά τα έργα που έπρεπε να κάνουν. Ό,τι έκαναν πάντως, το έκαναν με συνείδηση, με σοφία, με τη θέλησή τους και πάντα επί το καλό. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε μία εικόνα που απετέλεσε την πηγή της μετέπειτα βιβλικής εκδοχής του κήπου της ΕΔΕΜ, χωρίς βέβαια το δέντρο της γνώσης να είναι απαγορευμένο, χωρίς το διαβολικό όφι, τα προπετορικά αμαρτήματα κλπ. Και βέβαια το σπουδαιότερο, χωρίς τιμωρίες και ενοχές. Οι άνθρωποι του γένους αυτού, βλέπετε το δέντρο με τον όφι επάνω, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στη βιβλική εκδοχή. Είναι στα μήλα των Εσπερίδων, είναι εκεί πέρα, που πήγε ο Ηρακλής. Πάλι μήλα φύλαγε όφης. Οι άνθρωποι του γένους λοιπόν αυτού έκλεισαν τον κύκλο τους και άλλαξε ο ρόλος το έργο τους, καθώς και η ποιότητα του επίπεδου στο οποίο ζουν και κινούνται. Ο Τζέτζης λέει για το χρυσό γένος κάτι πολύ ωραίο. Χρήσεων γένος, καθαρών, τίμιων, πονηρίας εκτός, ζών των βίων εκείνων φιλαλλήλος, ον περέφην απλούν και απρομηθέστατων και δίχα τεχνών. Χρυσούν δε λέγει, δια το λαμπρόν ή το τίμιον ή κακίας ανεπίδεκτον, ως ο χρυσός Υιού. Όμως κάθε τι που εμφανίζεται μέσα στον υλικό κόσμο έχει ένα ορισμένο κύκλο ζωής. Είναι γνωστό, παραδείγματος χάρη, ότι σύμφωνα με αστρονομικούς υπολογισμούς, ο κύκλος ενός αστρικού ή πλατωνικού έτους ή της μεγάλης περίοδου, όπως αποκαλείται, διαρκεί 25.868 έτη. Υπάρχουν και άλλοι υπολογισμοί, 25.816, 25.920, είναι τόσο μεγάλο το διάστημα που δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, στο κλείσιμο του κύκλου, τα ουράνια σώματα επιστρέφουν στις αρχικές, στις ίδιες σχετικές θέσεις, στις οποίες βρισκόντουσαν και στην αρχή. Και βέβαια μια νέα αρχή αρχίζει για τα ίδια τα σώματα και ό,τι υπάρχει σε αυτό. Αυτά τα έλεγε η Έλληνα Μπλαβάση, μια θεοσοφίστρια, την οποία σε πάρα πολλά πράγματα τα αποδέχομαι από αυτά που λέει. Έτσι και το χρυσό ανθρώπινο γένος, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια αν η διάρκεια του ήταν όσο ένα αστρικό έτος, 26.000 χρόνια περίπου, έκλεισε τον κύκλο του και όλους όσους ανήκαν σε αυτό τους σκέπασε η γη. Ένας ερευνητής, ο Κουτρουβέλης, κάνει μια προσπάθεια να χρονολογήσει όλα αυτά και λέει ότι το χρυσό γένος διήρκησε 100.000 χρόνια. Δεν μπορώ να πω τίποτα, κανείς δεν μπορεί να πει κάτι με σιγουριά, υποθέσεις και απόψεις θα εκφράσουν πολύ. Προσέξτε όμως εδώ. Λέει ο Ισίωδος ότι ο Ζεύς τίμησε τους ανθρώπους του χρυσού γένους για όλη τους αυτή τη δημιουργική δράση και την άριστη εμφάνιση και συμπεριφορά, αλλά και για τη συγγένεια που είχαν τότε μεταξύ θεοί και άνθρωποι, κάνοντάς τους πνεύματα θεϊκά.
ευεργετικά, τα οποία εξακολουθούν να παρευρίσκονται αόρατα πάνω στη γη, παρακολουθώντας τις πράξεις των ανθρώπων και ανταμείβοντάς τους ανάλογα. Έγιναν δαίμονες, δαίμονες δηλαδή, σοφοί. Τέτοιο μέγα έργο και βασιλικό αξίωμα τους ανέθεσε ο Ζεύς και πρέπει οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν την πραγματικότητα αυτήν και να μην τη λησμονούν ποτέ, διότι αυτοί μας προσφέρουν αενάως τη βοήθειά τους για την εξέλιξή μας, τη διαχρονική μας πορεία και στις διάφορες ενσαρκώσεις. Να γιατί οι αρχαίοι τιμούσαν τους προγόνους τους με πάρα πολλές τελετές. Για τους δαίμονες μίλησε και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, λέγοντας ότι υπάρχουν δαίμονες που κατοικούν μαζί μας στη γη. Προσέξτε αυτό τώρα. Άλλοι που διαμένουν πάνω από μας στον περίγειο αέρα. Και άλλοι στο πιο αραιό και αγνό μέρος του ουρανού, όπου δεν υπάρχει ομίχλη ή σύννεφα και δεν προκαλείται καμία ταραχή από την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Μιλάει για αιθερική κατάσταση, φαντάζομαι. Κατά δε το Πέτρο Γράβεγκερ, έναν θεοσοφιστή, τον οποίο και αυτόν έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, τα οποία είναι σε ελάχιστες βιβλιοθήκες. Σε ελάχιστες. Αλλά έχει αποκαλύψει πράγματα θαυμάσια. Δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά ποτέ δεν συμφωνείς με κάποιον σε όλα. Λέει λοιπόν το εξής. Οι επιχθόνιοι θεοί είναι ψυχέ ανθρώπων εναρέτων, οι οποίοι διαρκούσεις της επιγείας ζωής εμφυτεύουν το καλό. Μετά τον θάνατον απαλλάσσονται από το φυσικό σώματος και δύναται να επανέλθουν επί της γης, να επανενσαρκωθούν, δια να καθοδηγήσουν δια της πείρας των τους ανθρώπους. Επιχθόνιοι θεοί, επιχθένιοι δαίμονες, έγιναν οι άνθρωποι του Χρυσού Γένους. Όταν τους εσκέπασε η γη, λένε και ο Ισίωδος, τους τίμησε ο Ζίας, ο Δεύς και τους έκανε επιχθόνιους δαίμονες. Συνεχίζει ο Γραβηρή και λέει, είναι οι απεσταλμένοι διδάσκαλοι του ανθρωπίνου γένους. Και καταλήγει συμπεραίνοντας ότι δια την ελληνική παράδοση οι αθάνατοι θεοί κατοικούν εις τους αστέρας, οι αγαβοί ήρωες εις τον εθέρα και οι δαίμονες επί της γης. Σας υπενθυμίζω αυτό που λέει ο Ισίωδος, ότι αμέτρητοι απεσταλμένοι του Διός, τρεις μυριάδες πνεύματα αόρατα, αγαθοποιά και με σώμα αέρινο, τριγυρίζουν σε ολόκληρη τη γη, άγρυπνοι φύλακες των ανθρώπων και προστάτες της θείας τάξεως. Αυτό ακριβώς λέει ο Ισίωδος, παιδιά. Κατά μία άποψη δε, τα πνεύματα αυτά, όπως σας είπα, είναι οι άνθρωποι του Χρυσού Γένους. Τώρα, ποιοι ζούσαν στο γένος αυτό, δεν γνωρίζουμε. Έχουμε όμως μία και μόνη έμεση αναφορά από τον Παυσανία, ο οποίος λέει ότι οι άνθρωποι που ανήκαν στο Χρυσό Γένος ζούσαν στην εποχή κατά την οποία βασίλευε στον ουρανό ο Κρόνος. Και μάλιστα λέει ότι από τότε είχαν χτίσει ναό του Κρόνου στην Ολυμπία. Και συμπληρώνει λέγοντας πως όταν γεννήθηκε ο Ζεύς, η Ρέα ανάθεσε τη φρούρηση του παιδιού στους ιδέους δακτύλους. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι και οι ιδέοι δάκτυλοι, οι κουρίτες, ανήκαν στο γένος αυτό, αφού ζούσαν τότε που ζούσε ο Κρόνος. Έχουμε όμως και ορισμένα ονόματα των ιδέων δακτύλων, όπως ο Ηρακλής που καθαίρεσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι ο Ηρακλής ο ήρωας, άλλος Ηρακλής αυτός, τα αδέρφια του Παιωνέως, Επιμύδης, Ίδας και Ιάσιος, αλλά και Κέλμης, Δαμναμενεύς, Άκμων, Τιτίας και Κυλινός. Αυτά είναι τα ονόματα που έχουμε από ιδέους δακτύλους ή κουρίτες που ζούσαν στο Χρυσό Γένος. Θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να αποσυμβολήσουμε το γένος αυτό και πρέπει να εξετάσουμε γιατί ο Ισίωδος επέλεξε διάφορα μέταλλα για να ονομάσει τα τέσσερα από τα πέντε γένη. Θα μπορούσε άνετα να τα αριθμίσει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ώστε να μην έχει και το πρόβλημα κατά τους ερευνητές της εντάξεως του ηρωικού γένους του μόνου δίχως το όνομα κάποιου μετάλλου. Θέλω όμως να σας πω κάτι που προέρχεται από άλλου είδους πηγές. Ένας Άγγλος συγγραφέας, ο William Scott Elliot, στο βιβλίο του «Η ιστορία της Ατλαντίδου και της Λεμουρίας»,
μιλάει για τα ανθρώπινα γένη ή ριζικές φυλές, root races, όπως τις αποκαλούν οι θεοσοφιστές. Λέει λοιπόν ότι στα υπαριθμών 26 πρακτικά της ΤΟΑΣ του Λονδίνου, μιας εταιρείας εσωτερικών μελετών, στηριζόμενη κατά πολύ σε αρχαία ινδικά κείμενα και στη διδασκαλία της Μπλαβάσκη, άρα και στα ελληνικά κείμενα, γιατί η Μπλαβάσκη ασχολήθηκε πολύ με την ελληνική μυθολογία, αναφέρεται ότι ανάμεσα στα έργα συγκεκριμένων και ιδιαίτερα εξελιγμένων όντων είναι και η επίβλεψη σχηματισμού των ριζικών φυλών και η εκπαίδευσή τους. Εξηγώντας δε τι είναι οι ριζικές φυλές, λέει ότι είναι 7, εκ των οποίων οι δύο πρώτες είχαν μόνο εθερικό σώμα και αντιστοιχούν στο χρυσό και αργυρό γένος του Ισιώδου. Από την τρίτη και μετά τη λεμπορία, η οποία αντιστοιχεί στο χάλκινο γένος, άρχισαν οι άνθρωποι να έχουν υλικό σώμα. Μετά έχουμε την τέταρτη φυλή, τη ριζική φυλή των Ατλάντων, η οποία αντιστοιχεί στο ηρωικό γένος, και την πέμπτη φυλή, την Αρία, η οποία αντιστοιχεί στο σιδήριο γένος που ζούμε κι εμείς. Οι άλλες δύο, γιατί λέει ότι είναι 7, προβλέπεται πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Άστου Λονδίνου ότι θα σαρκωθούν στο μέλλον. Ήδη η έκτη έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Όλο και περισσότερους ανθρώπους βλέπουμε που έχουν άλλη αντίληψη από εμάς. Δεν θα πάρω καμία θέση πάνω στο κείμενο αυτό, διότι θα μπούμε σε άλλες ατραπούς. Απλώς θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι ο Ισίωδος, αυτός ο απλός βιωτός, όπως έλεγαν κάποιοι σχολιαστές, γνώριζε μάλλον αλήθειες τις οποίες εμείς τώρα αγγίζουμε. Πιστεύω δε ότι οι 7 ριζικές φυλές των θεοσοφιστών, στηρίζονται στις 7 περιόδους της ζωής του ανθρώπου, όπως τις διέκρινε οι αρχαίοι Έλληνες. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ τώρα. Έχουμε το βρέφος από τη γέννηση μέχρι 4 ετών με επίρρειες από τη σελήνη. Το παιδί μέχρι 10 ετών με επίρρειες από τον Ερμή. Το μοιράκιον μέχρι 18 ετών με επίρρειες από την Αφροδίτη. Ο νεανίας από 18 έως 38 με επίρρειες από τον Ήλιο. Ο ανήρ από 38 μέχρι 52 με επίρρειες από τον Άρη. Ο πρεσβύτης από 52 μέχρι 62 από τον Δία. Και ο γέρον από 62 μέχρι τέλος της ζωής που έχει επίρρειες από τον Κρόνο. Γι' αυτό και τους γέροντες, αυτούς που ήταν πολύ, πολύ γέροι, υπέργυροι, τους έλεγαν κρονόλυρους. Κοιτάξτε τώρα όμως εδώ τις διαφάνειες αυτές με τις 7 εποχές. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που είπαν 7 φυλές οι Λονδρέζοι, τέλος πάντων αυτοί εκεί. Ξεκινάμε από το σκότος της μήτρας. Έχουμε τη γέννηση και τη βρεφική ηλικία. Έχουμε την παιδική ηλικία, τη νεότητα, τη μέση ηλικία. Αρχίζει πάλι να κλείνει το λευκό, όπως βλέπετε. Ανδρική, πρεσβυτική, γύρα θάνατος. Μέχρι πάμε στο ζυγί του θανάτου, που εκεί πάλι ο άνθρωπος μπαίνει, πιστεύουμε, σε μια νέα διαδικασία επαναγέννησης. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, μπορούμε να το δεχθούμε, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Και εδώ μια σχεδιαστική από την αναγέννηση προσπάθεια. Ξεκινάμε, βλέπετε, από το παιδί και πάει έτσι. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε μία ερμηνεία της ονομασίας των 5 γενών, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και άλλες, διότι πράγματι είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφήσει κανείς πλήρως τον Ισίωδο. Ο Πρόκλος πίστευε ότι η επιλογή των μετάλλων έγινε για ποιητικούς λόγους και ότι ο Ισίωδος είχε σκοπό να καταδείξει τις μεταβολές των ανθρώπων από την αρετή στην κακία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι ο ποιητής επέλεξε τον χρυσό για να χαρακτηρίσει το πρώτο γένος, διότι το μέταλλο αυτό συμβολίζει κάθετη το ανώτερο, το υψηλής ποιότητος, το άσυπτο και το άθαρτο. Επίσης, διότι συμβολίζει τον ήλιο και το φως γενικότερα και ως εκ τούτου το πνεύμα και τις θείες δυνάμεις που διαχέονται από το κέντρο της δημιουργίας και διαμέσου του ηλίου στους ανθρώπους της γης. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ πιθανόν ο Ισίωδος να ήθελε να πει πως το γένος, το χρυσό γένος, είχε καταγωγή ηλιακή, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ακράδαντα ότι τόσο στον ήλιο, όσο και στη σελήνη, αλλά και στους άλλους πλανήτες, ζούσαν όντα ανθρώπινα, χωρίς φυσικά το γνωστό γήινο
υλικό σώμα, το οποίο χρειαζόμαστε εμείς. Είναι γνωστό, παραδείγματος χάρη, ότι τα νησιά των Μακάρων, όπως και τα Ηλίσια πεδία, τοποθετούνται στον ήλιο ή στη σελήνη. Σε ένα απόσπασμα του Πινδάρου που το αναφέρει ο Πλάτων, διαβάζουμε το εξής καταπληκτικό. Οι ψυχές εκείνων των οποίων εκαθάρθησαν από την Περσεφόνη, από τα παλαιά τους μοιάσματα, αποστέλλονται πάνω στον ήλιο και τον ένατο χρόνο γεννώνται από τις ψυχές αυτές λαμπροί βασιλιάδες, άνθρωποι με ακαταμάχητη δύναμη και εξαιρετική σοφία. Μετά το θάνατό τους, δε τιμώνται από τους ανθρώπους ως ήρωες. Όταν λοιπόν λέμε ότι το χρυσό γένος έχει ηλιακή καταγωγή, δεν εννοώ βέβαια πως άνθρωποι από τον ήλιο με σάρκα και οστά, δημένοι με στολές διαστημικές, μπήκαν σε ένα διαστημόπλοιο και ήρθαν, αλλά ότι τα χαρακτηριστικά των ενσαρκωμένων αυτών οντοτήτων ήταν ηλιακής υφής και ως εκ τούτου ανωτάτου επίπεδου, αγνής ποιότητος και ανεπίδεικτα κακίας, όπως άσυπτος και άθαρτος είναι ο χρυσός. Με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο, ο Αριστοφάνης λέει τα εξής στο Συμπόσιο του Πλάτωνος. Στην αρχή υπήρχαν τρία ανθρώπινα γένη. Το αρσενικό, το θηλυκό και το ανδρόγενο, που μόνο το όνομά του έχει μείνει πια, διότι έχει χαθεί τελείως. Και τα τρία τα ανθρώπινα γένη, ήταν τρία τα ανθρώπινα, διότι το αρσενικό καταγόταν από τον ήλιο, το θηλυκό από τη γη και το ανδρόγενο, το μεικτό, από τη σελήνη, διότι και η σελήνη έχει μεικτή σύσταση από τον ήλιο και από τη γη. Δεν θα επεκταθούμε ούτε και σε αυτόν τον μύθο. Απλώς να σας επισημάνω ότι ο Αριστοφάνης πρέπει να ήταν μοιημένος στα ορφικά μυστήρια, διότι πολλές φορές αποκαλύπτει ορφικές αλήθειες. Άρα έχουμε λοιπόν εδώ μία σύμφωνη γνώμη σε αυτό που πιστεύω, ότι το χρυσό γένος θα μπορούσε να κατάγεται από τον ήλιο. Θα σας πω, θα το συμπληρώσω τώρα, θα πούμε και για το Αργυρό, για να κλείσει αυτό το... Πάντως βλέπετε εδώ τι έλεγε ο Πίνδαρος, ότι οι ψυχές των οποίων εκαθάρθησαν την Περσεφόνη. Περσεφόνη είναι η σελήνη. Από τα παλαιά μοιάσματα, δηλαδή περνούσαν από κάποια διαδικασία καθάρσεως, μετά πήγαιναν πάνω στον ήλιο. Παίρνουμε πάνω στο αργυρό γένος. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του χρυσού γένους, οι Ολύμπιοι άνοιξαν έναν άλλον κύκλο, δημιουργώντας ένα δεύτερο γένος, υποδιέστερο του πρώτου, του αργυρό. Και αυτό βέβαια ήταν ανθρώπινο και πολύ καλό, αλλά δεν έμοιαζε στον Χριστό, ούτε στη σωματική διάπλαση, ούτε στο πραγματικό επίπεδο, ούτε στην καθαρότητά του. Ανάμεσα στο Ον και στους θεούς και στους ανθρώπους του αργυρού γένους, μεσολαβούσε τώρα πια το χρυσό γένος, το οποίο εξακολουθούσε να υπάρχει σε ένα άλλο ποιοτικό επίπεδο δημιουργίας και με άλλο ρόλο, ως επιχθόνιοι οι δαίμονες, όπως είπαμε. Βλέπετε ότι το αργυρό είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι είναι το χρυσό. Η απόσταση βέβαια δημιουργεί πλάνες. Λέει λοιπόν ο Ισίωδος εδώ ότι για 100 χρόνια το κάθε παιδί του αργυρού γένους έμενε δίπλα στη μητέρα του, παραμένοντας σε μια αιωνόβια νηπιακή ηλικία ως τη θαλαδούς, μαμόθρευτος. Και όταν πια έμπαινε στην εφηβεία και στην ακμή της ζωής του, ζούσε ένα μικρό διάστημα χωρίς ποτέ στην πραγματικότητα να ενηλικιωθεί. Τους ανθρώπους του γένους αυτού τους διέκρινε η αδράνεια και η αλαζονία που τους οδήγησαν στην άρνηση λατρείας των θεών και των προσφορών προς αυτούς, κατά είδη και τα έθιμα που καθιερώθηκαν από την ενσάρκωση του πρώτου γένους. Ο Ζεύς έκλεισε γρήγορα τον κύκλο αυτών, χωλωμένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ιδιαίτερα διότι δεν απέδανε στους θεούς τις οφειλόμενες τιμές. Υποθέτω ότι δεν σεβόντουσαν την ιεραρχία. Όταν τους σκέπασε και αυτούς η γη, και καθώς ήταν δεύτεροι στην ιεραρχία του ανθρωπίνου γένους, τιμήθηκαν παρόλα αυτά αποκαλούμενοι μακάρι θνητοί, αλλά όμως του κάτω κόσμου. Έτσι, ενώ οι άνθρωποι του χρυσού γένους έγιναν πνεύματα, επιχθόνια στις περιοχές του φωτός, παρακολουθώντας τη ζωή των ζώων των ανθρώπων, ή του αργυρού έγιναν πνεύματα υποχθόνια στις περιοχές του σκότους, έχοντας προφανώς ως έργο τους την επίβλεψη της διαδρομής των ψυχών
των θανόντων. Για αυτούς τους υποχθόνιους ή καταχθόνιους δαίμονας έχουμε το παράδειγμα των χρυσών υπών του Πυθαγόρα που μας προτρέπει να τους σεβόμαστε και να τους αποδίδουμε τα νομισμένα. Και αυτό του γένους η ερμηνεία έχει τις δυσκολίες της και δεν πρέπει να στεκόμαστε στην καταγράμμα ερμηνεία ούτε εδώ ούτε και στο υπόλοιπο έπος. Διότι είναι πολύ παράξενο και ακατανόητο το ότι οι άνδρες του γένους αυτού έζησαν και πέθαναν χωρίς ποτέ να ενηλικιωθούν έχοντας μυαλό μικρού παιδιού. Αν παραδείγματος χάρη αυτοί ζούσαν 100 χρόνια σαν μικρά παιδιά που τα φρόντιζε πάντα η στοργική μάνα, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε πόσα χρόνια ζούσαν οι μητέρες. Πάντως βλέπουμε εδώ τη μητέρα να έχει τον κύριο λόγο, πράγμα το οποίο μας κάνει να υποθέτουμε ότι ο Σίδος μεταφέρει στο γένος αυτό αναμνήσεις της μητριαρχίας. Επίσης, ενώ στο χρυσό γένος κυριαρχούν οι άνδρες, στο αργυρό κυριαρχούν οι γυναίκες. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η άρνηση λατρείας που αναφέρει ο Ισίωδος και προσφορά στους θεούς υποδηλώνει ένα είδος ανταρσίας και δείχνει ότι οι άνδρες του γένους αυτού είχαν δικές τους απόψεις και έπαιρναν δικές τους αποφάσεις, ενάντια ακόμη και στους θεούς. Αυτό βέβαια δείχνει ότι δεν, την απρονοησία τους, ότι δεν είχαν κάποια σοφία, ότι όταν τα βάζεις με τους θεούς, πάντα θα είσαι χαμένος. Ας αποσυμβολήσουμε όσο μπορούμε και το αργυρό γένος. Είναι γνωστό πόσο πολύ σχετίζεται το ασήμι με το χρυσό, ώστε θα λέγαμε αποτελούν ένα δίδυμο. Αν τώρα θέλαμε να βρίσκουμε ένα παρόμοιο δίδυμο για τον ήλιο, αυτό θα ήταν σίγουρα η σελήνη. Σε όλες σχεδόν τις παραδόσεις αποτελούν ζεύγος, είτε ως αδέλφια είτε ως σύζυγοι. Ενώ ο ήλιος πουθενά δεν αναφέρεται ως σύζυγος ή αδελφός της γης. Πουθενά. Και αν δεχθούμε αυτό που σας είπα ότι το χρυσό γένος του Ισιώδου είναι ηλιακό, τότε θα πρέπει να δεχθούμε ότι το ασημένιο είναι σεληνιακό. Ηλιακές επιρροές, σεληνιακές επιρροές. Ενώ ό,τι προέρχεται από τον ήλιο είναι καθαρό, άψογο, άσπυλο, αμόλυντο, φωτισμένο και με ιδιότητες πνευματικές, για τη σελήνη δεν ισχύει το ίδιο. Υπήρχε και υπάρχει η πεποίθηση σε διάφορες παραδόσεις ότι μαζί με τα θετικά και πολλά αρνητικά προέρχονται από τη σελήνη. Σε ορισμένες τελετές μυστηρίων μάλιστα, εθεωρείται και θεωρείται ακόμη και σήμερα σε κάποιες ομάδες ανθρώπων ως το πνεύμα του κακού, που με το δικό της φως νικά προς στιγμήν το ηλιακό φως. Το χρονικό διάστημα δι' αυτό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θεωρείται πρόσφορο από ανθρώπους που πιστεύουν σε αρνητικές δυνάμεις της σελήνης για να επιτελέσουν διάφορες αρνητικές πράξεις που πάντα βέβαια έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Μιλάμε για ανθρώπους με νοητικές και ψυχικές παθήσεις, τους αποκαλούν σατανιστές και άλλα ονόματα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν, όπως είπα, ψυχικές και νοητικές παθήσεις. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι από τη σελήνη προέρχονται σκοτεινές δυνάμεις, τις οποίες επικαλούνται μέσα στη σκοτεινή νύχτα. Το σκοτάδι φέρνει και σκοτωδίνη, τι να πω. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δεχθούμε ότι το αργυρό γένος, το οποίο δεν έδειξε κανένα ίχνο σοφίας και καμία ικανότητα παρά μόνο μία αδύναμη ψυχική κατάσταση και ανόητη ασέβεια προς τους θεούς, ότι θα μπορούσε να κατάγεται από τη σελήνη. Ένα άλλο στοιχείο που ενισχύει την άποψη αυτή είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτού του γένους μετά το θάνατό τους έγιναν πνεύματα του κάτω κόσμου, στερούμενοι του ηλιακού φωτός. Ο Πλούταρχος, ο οποίος έχει γράψει πολλά σχετικά με την μετάβαση ψυχών στη σελήνη, λέει ότι ενώ πράγματι σχετίζονται οι Δήμητρα με την Περσεφόνη ως μητέρα και κόρη, η μεν μία βρίσκεται στη γη, κυρία των επιγείων πραγμάτων, ενώ η άλλη βρίσκεται στη σελήνη και είναι κυρία των σεληνιακών πραγμάτων. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι η Περσεφόνη είναι, ήταν και είναι η βασίλισσα του κάτω κόσμου, εκεί όπου εγκαταστάθηκε το αργυρό γένος ως μάκαρες θνητή ή μακαρίτες. Σχετίζονται δηλαδή με την Περσεφόνη οι άνθρωποι του αργυρού γένους,
διότι η Περσεφόνη, όπως είπαμε, είναι η ίδια η Σελήνη. Η Σελήνη στην αρχαιότητα θεωρείται σταθμός, θα λέγαμε, επιβιβάσεως και αποβιβάσεως ψυχών. Είτε ως τόπος αναγέννησης και συνθέσεως αυτών, είτε ως τόπος διαλύσεως και αποσυνθέσεως. Πάλι ο Πλούταρχος, ερμηνεύοντας ένα στίχο της Οδύσσειας που λέει «Αλλά εσένα στο ηλίσιο πεδίο και στα πέρατα της γης θα στείλουν οι αθάνατοι», λέει ότι ο Όμηρος εννοεί το σημείο όπου η σκιά της γης πάβει να απλώνεται και το ηλιακό φως δεν μπορεί να φωτίσει τη σελήνη. Εκεί, στη σκοτεινή πλευρά, βρίσκονται οι κάτω περιοχές της σελήνης ή τα πεδία της Περσεφόνης, όπως τα αποκαλεί. Ενώ στις άνω περιοχές, τις φωτεινές, τις αποκαλεί ηλίσια πεδία. Και αφού οι ψυχές περάσουν από δύο μακρές πύλες, πηγαίνουν ανάλογα στις φωτεινές ή στις σκοτεινές περιοχές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε, για τη σελήνη αναφέρονται πάρα πολλά, ειδικά από τον Πλούταρχο, περί το εμφιερμένο προσώπου της σελήνης και πολλά άλλα, αλλά σας είπα κάποια μόνο έτσι για να συμπληρώσω αυτό που θέλω να αποδείξω. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε σε γενικές γραμμές ότι σύμφωνα με τις αρχές της αντιλήψης, κάθε ανθρώπινο όν κατέρχεται από τον ήλιο έχοντας ήδη επενδυθεί με πνεύμα. Στη συνέχεια περνά από τη σελήνη, όπου επενδύεται την ψυχή και τέλος ενσαρκώνεται στη γη, αποκτώντας το υλικό του σώμα. Μετά τον πρώτο τον υλικό του θάνατο, ακολουθεί αντίστροφη πορεία, κατά την οποία ανέρχεται στη σελήνη χωρίς το υλικό σώμα, το οποίο αφήνει εδώ στη γη, διατηρώντας την ψυχή και το πνεύμα του. Κατόπιν όταν επέρθει ο δεύτερος λεγόμενος θάνατος, οδηγείται προς τον ήλιο μόνο με το πνεύμα του, αφήνοντας την ψυχή του στη σελήνη. Και τότε συμβαίνουν οι διεργασίες που σας είπα προηγουμένως, τις οποίες επιμελείται η θεότητα οντότητα Περσεφόνη, που ταυτίζεται με τη σελήνη, όπως προκύπτει από το απόσπασμα του Πιντάρου, το βλέπετε πάλι στην οθόνη, είναι πολύ σπουδαίο το απόσπασμα με αυτό, οι ψυχές εκείνων των οποίων εκαθάρθησαν από τα παλαιά τους μοιάσματα, από την Περσεφόνη, αποστέλλεται πάνω στον ήλιο. Και τον ένατο χρόνο γίνονται από τις πηγές αυτές λαμπύρου βασιλιάδες, άνθρωποι με καταμάχητη δύναμη κλπ. Και μετά το θάνατο τιμώνται από τους ανθρώπους ως ήρωες. Τώρα, μετά από όλα αυτά που σας είπα, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε και να δεχθούμε ότι το αργυρό γένος έχει πρόλευση σεληνιακή και το χρυσό ηλιακή. Καταλαβαίνω ότι αυτά που σας είπα δεν είναι αρκετά, αλλά είναι μία άποψή μου η οποία, όπως βλέπετε, δεν είναι αυθαίρετη ή τουλάχιστον εντελώς αυθαίρετη. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε, όπως είδαμε να πιστεύουν και οι θεοσοφιστές, ότι τα δύο πρώτα γένη, αυτά εδώ τα δύο, τα αποτελούσαν όντα εθερικής υφής. Και ότι από το επόμενο το χάλκινο άρχισαν να μορφοποιούνται πια οι εθερικές μορφές σε πιο πυκνά υλικά σώματα, χάνοντας όμως ιδιότητες και ικανότητες που είχαν πριν, διότι το υλικό σώμα τις περιόρισε. Και να πούμε τώρα, έχουμε ακόμα τρία γένη, οπότε κάντε λίγο υπομονή. Το τρίτο γένος, ο Ισίωδος το ονομάζει Χάλκιο. Και όπως κάνει και με το χρυσό γένος, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που ανήκαν σε αυτό μέροπες, δηλαδή με ικανότητα ομιλίας. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς λέει εδώ ο Ισίωδος, πάντως νομίζω ότι δεν το έγραψε χωρίς λόγο. Πιστεύω δε ότι πρέπει να υποδηλώνεται εδώ κάποια διαφορά και κάποιο στοιχείο το οποίο ήταν σίγουρα κατανοητό από τους κατάλληλα μοιημένους. Λέει ότι είναι μέροπες, στο άλλο μιλάει για ομιλία. Τέλος πάντων, στον Πρωταγόρα, ο Πλάτων, αφού μιλάει για την πνευματική συγγένεια που έχουν οι άνθρωποι με τους θεούς, μας λέει ότι μόνο οι άνθρωποι από όλα τα έμβια όντα τους αναγνώρισαν και όταν διαμόρφωσαν τον έναρθρο λόγο, τους έδωσαν ονόματα. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Ευρυπίδης, λέγοντας ότι ο Θεός, αφού πρώτα έθεσε εντός του ανθρώπου την αντίληψη και την κρίση, έπειτα του έδωσε τη γλώσσα ως αγγελιοφόρο του. Ίσως λοιπόν, κάνω μια σκέψη, τα δύο πρώτα γένη
να είχαν μία ανώτερη ομιλία με την ισχύ των δονήσεων, τα εθερικά γέννη δηλαδή, με την ισχύ των δονήσεων του λόγου, ενώ το χάλκινο να είχε μεν ομιλία, αλλά με τη δύναμη της συνομιλίας, της συνδιαλέξεως, με την εκφορά ήχου δηλαδή, όπως έχουμε σήμερα, και την χρήση λέξεων και ονομάτων. Δηλαδή τα εθερικά δύο γέννη είχαν δονήσεις, με τις οποίες δονήσεις μπορούσαν να συνοηθούν, ενώ εμείς έχουμε λέξεις και ονόματα. Το γένος αυτό, παρόλο που το αποκαλεί χάλκινο, λέει ότι είναι φτιαγμένο από μελία. Τι είναι η μελία? Πρόκειται για το δέντρο μελιά ή φλαμουριά ή φράξα ή τηλιά. Στα αγγλικά λέγεται ας, από το παλαιό ας, και στα λατινικά φραξίνους, και στις δύο γλώσσες σημαίνει δόρυ, διότι οι Έλληνες έφτιαχναν τα δόρατά τους από ξύλο μελίας, που είναι πολύ σκληρό. Ο Όμηρος δίνει στη μελία αρκετά άκρως πολεμικά επίθετα και σε σχέση με το χαλκό. Α, αυτή είναι η μελιά, η φλαμουριά, βλέπετε εδώ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Όταν ανθίζει είναι θρελές από τη μυρωδιά. Λέει λοιπόν ο Όμηρος, την αποκαλεί εύχαλκο, είναι το δόρυ από μελία κατασκευασμένο από καλό χαλκό. Χαλκοβάρια είναι δόρυ από μελία βαριά, από το χαλκό που της έχει προσθεθεί, και χαλκογλόχιν, δόρυ από μελία με χάλκινη αιχμή μπροστά. Περίφημο ήταν και το δόρυ του Αχιλλέα, το οποίο κανείς άλλος δεν μπορούσε να, δεν γνώριζε πώς να το κάνει να πάλι, παρά μόνο ο ίδιος, και ήταν κατασκευασμένο από μελία του πηλίου που είχε δωρήσει ο πατέρας του, στον πατέρα του ο Κένταυρος Χήρων. Επίσης και ο Ηρακλής κρατούσε ρόπολα από μελία. Βλέπετε λοιπόν ότι το δέντρο αυτό είχε κάτι το ιδιαίτερο. Μελίες ονομαζόντουσαν και οι νύμφες, που σίγουρα πήραν το όνομά τους από το συγκεκριμένο δέντρο, όπως οι νύμφες των δριών ονομάστηκαν δριάδες ή αμαδριάδες. Μία σημαντική παράδοση επίσης λέει ότι η νύμφη Μελία γέννησε με τον ποτάμιο Θεό Ίναχο τον πρώτο άνθρωπο, το Φορονέα. Το ίδιο λέει και οι Σκανδιναβοί, ότι ο πρώτος άνθρωπος έγινε από το δέντρο Ιγκδρασίλ, που είναι η Μελία. Τώρα ποιος έκλεψε την παράδοση, οι Έλληνες ή οι Σκανδιναβοί? Δεν χρειάζεται να πούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι το δέντρο αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα και σχετίζεται με πολλές παραδόσεις. Στη Θεογονία μας λέει ο Ισίωδος ότι μετά την απάτη του Προμηθέα, ο Ζεύς σταμάτησε να στέγει την φωτιά στις μελίες για τους θνητούς ανθρώπους. Τώρα, αν και οι παραδόσεις πολλές φορές συγκρούονται, συνδυάζοντας το τμήμα αυτό με τη δημιουργία του χάλκινου ανθρωπίνου γένους, που είναι φτιαγμένο από μελία, μπορούμε να συμπεράνουμε τα γεγονότα του κεφαλαίου της Θεογονίας, που αναφέρονται στο διακανονισμό σχέσεων θεών και ανθρώπων, στην εξαπάτηση του Διός από τον Προμηθέα και στη δημιουργία της γυναίκας, συνέβησαν κατά τη διάρκεια ύπαρξης του τρίτου γένους των ανθρώπων, τότε που μία δύναμη διαχώρισε τους ανθρώπους από τους θεούς, όπως λέει ο Πίδαρος. Τότε που πια οι άνθρωποι άρχισαν να αποκτούν υλικό σώμα, γι' αυτό και η Πανδώρα κατασκευάστηκε από τα γήινα στοιχεία. Από το γένος αυτό πρέπει να προέρχεται και ο γιος του Προμηθέα, ο Δευκαλίων, και η γυναίκα του, η Πύρα, θυγατέρα του Επιμηθέα και της Πανδώρας, οι μόνοι επιζήσαντες από τον κατακλυσμό που έστειλε ο Ζεύς. Αλλά εκτός αυτοί, εκτός από τις πέτρες που πέτρεψαν και έγιναν άνθρωποι, απέκτησαν και δικά τους παιδιά. Για δέστε εδώ, είναι το πρώτο γένος μετά τον κατακλυσμό. Είναι τα τέκανα Δευκαλίων ο Σπύρας, ο Έλλην, ο Αμφικτίων, η Πρωτογένεια, Μελάθεια, Πανδώρα και Θεία. Κοιτάξτε τώρα και το δεύτερο γένος, που είναι τα παιδιά αυτών των έξι. Τέκνα Έλληνος και Ορσιείδος, ο Αίολος, ο Ξούδος, ο Δώρος κλπ, Αμφικτίωνος, μέχρι τέκνα Θείας Διός, που είναι ο Μάγνης και ο Μακεδόν. Μια που είναι επίκαιρο, κοιτάξτε από πότε αναφέρεται ο Μακεδόν. Από το δεύτερο γένος των Ελλήνων, των ανθρώπων. Και μετά έχουμε τα τέκνα όλων αυτών, του Αιώλου, του Ξούθου, του Δώρου κλπ. Το τρίτο γένος μετά τον κατακλυσμό,
Σας τα αναφέρω. Έχω πάει και μέχρι το τέταρτο, δεν το έβαλα γιατί είναι πάρα πολλά. Αν μπορούσα να το καταφέρω κάποια στιγμή να κάνω τη γενεαλογία όλων των Ελλήνων. Αυτό λοιπόν το δεινόντε και όβριμον γένος, το φοβερό και δυνατό δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με το ασημένιο και βέβαια η απόστασή του από το χρυσό ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Κοιτάξτε τη διαφάνεια, κάθε νέο γένος όλο και απομακρύνεται από το κέντρο και ως εκ τούτου η ομοιογένειά του μειούται. Το μόνο πράγμα για το οποίο ζούσαν και απολάβανε οι άνθρωποι ήταν ο πόλεμος και οι μάχες. Ήταν σκληροί, όπως σκληρό και το ίδιο το υλικό από το οποίο ήταν φτιαγμένοι. Ποτέ, λέει ο Ισίωδος, δεν έβαζαν στο στόμα τους ψωμί, ίσως διότι δεν τους έμενε και ποτέ καιρός ειρηνικός για να σπείρουν και να θερήσουν. Η δύναμή τους ήταν ασυναγώνιστη και χέρια σαν ένα τσάλι φύδρων από τους ώμους τους για να μπορούν να σηκώνουν τα βαριά τους όπλα που ήταν κατασκευασμένα από χαλκό, όπως και οτιδήποτε άλλο κατασκεύαζαν. Όμως ο πόλεμος που τόσο αγαπούσαν έγινε αιτία να σκοτωθούν όλοι, ο ένας από το χέρι του άλλου, και έτσι άσημους και απρόσωπους τους βρήκε ο θάνατος. Και κατέβηκαν στην παγερή κατοικία του Άδη, χωρίς καμία τιμή, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα γένη. Και εκεί αυτοί οι όβριμοι πολεμιστές συνάντησαν την Βρυμό ή Οβρυμό, δηλαδή την Περσεφόνη. Βλέπετε λοιπόν πόσο σχετίζονται με την Περσεφόνη. Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται το τρίτο, το χάρκινο γένος των ανθρώπων και βέβαια η διαφορά με τα δύο προηγούμενα, όπως βλέπετε, είναι ολοφάνερη. Θα κάνουμε και εδώ μια προσπάθεια να το αποσυμβολήσουμε. Εδώ τα πράγματα φαίνονται ευκολότερα. Οι άνθρωποι είναι κατασκευασμένοι από γήινα υλικά και επεξεργάζονται το χαλκό. Είναι το πρώτο χθόνιο γένος που δεν έχει σε εισαγωγικά λέξη εξωγήινη καταγωγή, γιατί όπως είπαμε, οι μεν έχουν ηλιακές επιρροές, οι δε είχαν σεληνιακές. Πάντως το γένος αυτό δεν κατάφερε να επιτύχει τίποτα το αξιόλογο και να συγκροτήσει πολιτισμένη κοινωνία. Έτσι χάθηκε από τους ανδροσκοτωμούς, τις μάχες, τις εσμήνες μέσα στο σκοτεινό βασίλειο του Άδη, χωρίς καμία τιμή και κανένα αξίωμα. Το χάλκινο γένος, εκτός από τη σχέση που είχε με τις μελίες, πρέπει να έχει σχέση και με τους γίγαντες. Δηλαδή οι γίγαντες να ανήκαν στο γιγαντικό, στο χάλκινο γένος. Διότι οι μελίες νύμφες και οι γίγαντες γεννήθηκαν από το αίμα του ουρανού κάτι δεν πάει καλά εδώ. Συγγνώμη, κάτι... Μάλιστα, εδώ είναι. Βλέπετε λοιπόν οι μελίες, οι νύμφες και οι γίγαντες γεννήθηκαν από το αίμα του ουρανού που όταν έκοψε ο Κρόνος στα γεννητικά όργανα του πατέρα του. Και λέει ο Ισίωδος ότι γεννήθηκαν λαμπροαρματωμένοι και με μακριά δόρατα στα χέρια τους, έτοιμοι δηλαδή για πόλεμο. Και το κύριο χαρακτηριστικό του χάλκινου γένους είναι τα δόρατα, τα όπλα και ο πόλεμος. Επίσης πρέπει να είχαν σχέση και με τους εκατόγχερες, διότι ο Ισίωδος χρησιμοποιεί και για αυτούς τα ίδια λόγια που χρησιμοποιεί και για το χάλκινο γένος, όπως όβριμοι, ισχυροί δηλαδή δυνατοί, και ότι από τους ώμους φύδρωνε στιβαρά μέλη. Κοιτάξτε τι λέει ακριβώς ο Ισίωδος. Μετά γεννήθηκαν από τη γη και τον ουρανό τρεις γη, μεγάλοι και φοβεροί, ο Κότος, ο Βρυάριος και ο Γύης. Από τους ώμους τους άλευαν 100 χέρια που δεν μπορούσαν να τα ζυγώσεις και για τον καθένα 50 κεφάλια φύδρωνε από τους ώμους του πάνω στα στιβαρά τους μέλη. Και με το πέρασμα του χρόνου γεννήθηκαν οι μεγάλοι γίγαντες ή λαμπροαρματωμένοι, που κρατούν στα χέρια τους μακριά κοντάρια και οι νύμφες που τις αποκαλούν μελίες στην απέραντη γη. Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι η Ισίωδος αναφέρεται στο γιγαντικό γένος το οποίο γεννήθηκε λαμπροαρματωμένο, έστω και δεν το λέει ξεκάθαρα. Πάντως ο Τζέτζης το διευκρινίζει και λέει ότι χάλκιον γένος, τους γίγαντας λέει, δια το πολεμικούς είναι,
χαλκής γάρ το παλαιόν και όπλης και ξύφης και γεωργικής εργαλείας εχρόντο, βαφή τινής ταύτας το μούντες. Τρίτον φυσί γενέστε γένους παρά της ημαρμένης, το γιγαντιγόν εκείνο το μάχημον. Ο χαλκός είναι ένα υλικό, όπως πολύ γνωρίζετε, κατά πολύ βαρύτερο από το χρυσό και τον άργυρο. Ο Ισίωδος το χρησιμοποιεί συχνά, ιδιαίτερα όταν θέλει να περιγράψει τον κάτω κόσμο, τα τάρταρα, την κατοικία της νύχτας και γενικά κάτι που η βαρύτητα το έλκει στα έγκατα της γης ή στις πλέον πυκνές και βαριές περιοχές, εκεί όπου το φως του ηλίου δεν πέφτει ποτέ και βρίσκονται φυλακισμένοι με χάλκινο φράκτη τη γύρω τους οι τιτάνες μετά την ήττα τους στην τιτανομαχία. Τα ερωτήματα όμως που γεννώνται για το γένος αυτό είναι δύο. Το πρώτο είναι γιατί ο Ισίωδος το ονομάζει χάλκινο, αφού δεν είναι κατασκευασμένο από χαλκό. Και το δεύτερο, γιατί επέλεξε ως υλικό κατασκευής την μελία. Στο πρώτο ερώτημα θα σας παραθέσω ένα σχόλιο της Μπλαβάσκη, η οποία λέει αυτά που βλέπετε εκεί. Τρεις περίοδοι πέρασαν κατά τη διάρκεια της εποχής της τρίτης ριζικής φυλής, που αντιστοιχούν στη χρυσή εποχή της πρώτης αθωότητός της, στην ασημένια όταν έφτασε στην ωριμότητα και στην εποχή του χαλκού όταν χωριζόμενοι σε φύλλα έγιναν οι ισχυροί ημίθεοι της αρχαιότητος. Φαίνεται δηλαδή ότι υπήρχαν κάποιες παραδόσεις γνωστές στον Ισίωδο, ο οποίος επαναλαμβάνω ήταν μέγας μύστης, που τις αποκάλυψε μεν, αλλά καλυμμένες για να αναγνωριστούν μόνο από αυτούς που είχαν την κατάλληλη γνώση και ήταν άξιοι για να αντιληφθούν. Κοιτάξτε και αυτές τις διαφάνειες για τους γίγαντες τώρα και για το χάλκινο γένος. 1900, σκελετή γιγάντων στη Μεσσηνία, από εφημερίδα το 1900. Εδώ αυτά όλα τα έχω πάρει βέβαια από το διαδίκτυο, μπορεί να τα έχετε δει. Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αυτά είναι αληθινά. Για μένα μπορεί να είναι, αλλά υπάρχουν, δεν είναι. Υπάρχουν χιλιάδες πληροφορίες όμως τέτοιες σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο, για την Ελλάδα, για την Μογγολία, στην έρημο της Μογγολίας, στην Αμερική, παντού. Αν όλες αυτές είναι κατασκευασμένες, είναι και αυτές κατασκευασμένες. Πρέπει επίσης να σας πω για το Φορονέα, να επαναλάβω, που είχε πατέρα ένα ποτάμι ο Θεό τον Ίναχο και η μητέρα του μία νύμφη, νύμφη Μελία, και θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος. Έχουμε δηλαδή εδώ, βλέπετε, δενδρολατρίες. Μιλάμε για πολύ παλιές εποχές και είναι γνωστή η δενδρολατρία στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε άλλους αρχαίους λαούς που εμάς, έχει φτάσει σε εμάς τώρα ως χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εδώ έχουμε πολλές παραστάσεις δενδρολατρίας, βλέπετε εδώ, στη Μινωική και Μυκηναϊκή εποχή. Και σίγουρα υπήρχαν και πιο πριν, αλλά δεν έχουμε στοιχεία για να τα δείξουμε. Η μελία, πάντως, εθεωρεί το δένδρο ουράνιο, προσωποποίηση το οποίο ήταν η νύμφη μελία. Σε άλλες παραδόσεις, θεωρείται στο δένδρο του κόσμου, με τις ρίζες του να είναι στο κάτω κόσμο και τα κλαδιά στον ουρανό. Στην προστασία του, που παρήχε το χρυσό φύλλωμά του και η σκιά του, λέγεται ότι έζησε το χρυσό γένος, χωρίς έγνης και βάσανα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν παραδόσεις για τη μελία και ίσως γι' αυτό την επέλεξε ο Ισίωδος ως κατασκευαστικό υλικό, αλλά μας λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά, πολύ δρόμο για να κάνουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τις παραδόσεις μας. Δεν μπορούμε να αποσυμβολήσουμε όλα αυτά τα πράγματα 100%. Κάνουμε κάποιες σκέψεις, κάποιες απόπειρες, αλλά όπως έρχεται και σας πει ότι αυτό είναι, μην το πιστέψετε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να το κάνουμε. Θα μπορούσα και εγώ να σας πω, να πάρω κι άλλο και να σας πω αυτό είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να αποσυμβολήσουμε γιατί η μελία και γιατί λέγεται χάλκινο αφού είναι από μελία φτιαγμένο. Και άλλα. Απλώς σας τα αναφέρω όλα αυτά. Από εκεί και πέρα θα σκεφτείτε, θα ψάξετε κι εσείς αν θέλετε.
Και ερχόμαστε τώρα στο ηρωικό γένος. Κάποιοι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο Ισίωδος βρισκόταν σε δύσκολη θέση κατά την απαρίθμιση των γενών, διότι έπρεπε να βρει, λένε, έναν τρόπο να εντάξει κάπου και τους ήρωες, τους ξέχασε ή κάπου έπρεπε να τους εντάξει μετά, που ήσαν πριν από αυτόν και ήταν ακόμη ζωντανοί στη μνήμη των ανθρώπων. Διότι, λένε, η ένταξή του στο χάλκινο γένος που είχε χαθεί, χωρίς καμία τιμή, δεν θα γινόταν δεκτή από τους Έλληνες, διότι η λατρεία των ιερών ήταν πολύ ισχυρή. Τέλος πάντων, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε όσα λένε οι επίσημοι ερευνητές, καθώς, όπως σας είπα, δεν έχει φωτιστεί η αρχαιότητα ακόμα πλήρως. Εμείς είμαστε σχεδόν ακόμα στην επιφάνεια, ή τέλος πάντων λίγο κάτω από την επιφάνεια. Μετά το ηρωικό γένος, με το ηρωικό γένος γίνεται μια προσωρινή διακοπή της καταπτώσεως του ανθρωπίνου γένους και της σειράς των μετάλλων. Ο Ζεύς δημιουργεί ένα γένος που το διακρίνει η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Το γένος αυτό το αποκαλεί ο Ισίωδος θείον και το αποτελούσαν άνδρες ήρωες που ονομάζονται και οι μύθοι. Ανάμεσα στους ήρωες για τους οποίους τόσες παραδόσεις και ιστορίες έχουν διασωθεί, διευκρινίζει ο Ισίωδος, ανήκουν όλοι όσους αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια και όλοι όσοι πολέμησαν στην επτάπυλη Θήβα, τους οποίους αργότερα θα αναφέρει ο Αισκύλος στην τραγωδία «Επτά επί Θήβας». Και αυτοί αφανίστηκαν από το θανατηφόρο πόλεμο και τις σκληρές μάγες, όπως και το προηγούμενο γένος. Όμως το ηρωικό γένος το διέκρινε, όπως είπαμε, η δικαιοσύνη και η ανδρεία, γι' αυτό και τιμήθηκε από το Μεγάλο Δία. Όταν έκλεισε ο κύκλος του, τους εγκατέστησε στα πέρατα της γης, στα νησιά των Μακάρων, να ζουν μακριά από τους άλλους ανθρώπους μέσα σε ένα ομοιογενές προς αυτούς περιβάλλον. Ευτυχισμένοι και με ξένιστη καρδιά, περνούν τον καιρό τους σε ένα τόπο όπου η γη καρπίζει τρεις φορές το χρόνο. Βασιλιάς τους είναι ο Κρόνος, ελεύθερος πια από τα πολύχρονα δεσμά, στα οποία υποχρεώθηκε μετά την ήττα του στην Τιτανομαχία. Στο γένος αυτό θα μπορούσαμε να δούμε στοιχεία τόσο του χρυσού όσο και του χάλκινου. Τα ηρωικά κατορθώματα των προγόνων του Ισιώδου και των άλλων Ελλήνων, τα οποία είχαν χειροτραγουδιστεί από τους προομηρικούς ποιητές, αλλά και τον ίδιο τον Όμηρο, δεν επέτρεπαν να ενταχθεί το γένος αυτό σε παρακμιακή εποχή, διότι η εποχή τους δεν ήταν παρακμιακή. Όταν κλείνει ένας κύκλος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν σημαίνει παρακμή, ούτε καταστροφή, αλλά το άνοιγμα ενός νέου. Και βέβαια, όταν λέμε ότι ένα γένος έκλεισε τον κύκλο του και εμφανίζεται κάποιο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι άσχετα μεταξύ τους. Κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι θέλω να πω. Έχουμε το χρυσό γένος και έχουμε και το αργυρό. Ανάμεσά τους όμως υπάρχει μία ενδιάμεση κατάσταση η οποία προετοιμάζει την έξοδο του πρώτου γένους και την είσοδο του νέου. Δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Γίνεται μια προετοιμασία εκεί για να μπορέσει να γίνει ομαλή και ομαλά η μετάβαση από το ένα γένος στο άλλο. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα γένη μέχρι και το τελευταίο, το σιδερένιο. Πάντα υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση όπου γίνονται κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει να γίνει η εκδίπλωση όπως τη βλέπετε. Και ίσως είναι λάθος για να μιλούμε για κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους, διότι με τη δημιουργία των διαδοχικών γενών καλύφθηκαν όλοι οι ρόλοι που ήταν απαραίτητοι για την τήρηση της τάξης σε όλα τα επίπεδα της δημιουργίας, αλλά και τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν. Οι περιοχές που εμφανιζόντουσαν και εμφανίζονται λόγω της διαστολής του σύμπαντος, όπως λένε οι επιστήμονες, πρέπει να διοικηθούν από οντότητες που θα συνδέσουν τις περιοχές αυτές με το κέντρο του όντος. Κοιτάξτε πάλι αυτές τις διαφάνειες. Και στα επίπεδα, στους κόσμους, βλέπουμε, έχουμε τον πνευματικό κόσμο, τον κόσμο των ιδεών και τον ψυχικό κόσμο, με ένα ενδιάμεσο
πάλι το οποίο λειτουργεί ως μία ενδιάμεση κατάσταση για την επικοινωνία. Το δίκιο και από κάτω. Και συγγνώμη, πατήσω εδώ. Κοιτάξτε λοιπόν και αυτή τη διαφάνειες εδώ. Τι εννοώ διοίκηση του σύμπαντος. Αν θυμάστε, έχουμε το κέντρο του όντως, του χάος. Μετά έχουμε το υλικό σύμπαν ή την εξωτερικότητα του όντως. Και από το κέντρο κλείονται και διαχέονται, ξεκινούν δυνάμεις, οντότητες σε κάθε σημείο του σύμπαντος. Σε όλα τα σημεία. Ό,τι υπάρχει μέσα δηλαδή στο «ον» διαχέεται σε όλο το σύμπαν. Και κοιτάξτε τώρα τα επίπεδα που δημιουργούνται. Έχουμε το «ον», μετά είναι οι θεοί, οι δαίμονες, οι ήρωες και άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι υποδιαιρούνται πάλι στα γένη που συζητάμε. Όλα ένα, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα το καθετή. Οι ήρωες αποτελούσαν πρότυπα για τους ανθρώπους, του σιδερένιου γένους, η μνήμη τους ήταν ζωντανή και τα ονόματά τους γνωστά. Δεν ήταν ένα γένος αφηρημένο, αλλά με συγκεκριμένους ανθρώπους, γνωστούς από τα κατορθώματά τους και τους απογόνους τους. Οι επόμενες γενιές μπορούσαν να δουν τα παλάτια τους, τα όπλα τους, αλλά και τα έργα που έχουν κατασκευάσει. Και λέει ο Εσίωδος ότι το γένος αυτό ανταμείφθηκε από το Δία με την εγκατάστασή τους στα νησιά των Μακάρων. Μια γρήγορη εδώ προσπάθεια από συμβολισμού. Αυτό είναι το γένος το οποίο θέλει να ζει ο Εσίωδος, λέει. Και δεν έχει καθόλου άδικο, διότι όλη η δόξα της Ελλάδος, όλοι οι λαμπροί ήρωες, όλα τα μεγάλα ανθρώπινα επιτέγματα, όπως η καθιέρωση της δικαιοσύνης, η δόμηση της κοινωνίας, η ευγένεια της ψυχής, ο εξανθρωπισμός και η αναγνώριση της προσφοράς προς την ανθρωπότητα ως στοιχείο απαραίτητο για τον άνθρωπο, συνέβησαν στο ηρωικό γένος. Μπορεί οι έννοιες αυτές να μην πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα, όμως έγιναν γνωστές στους ανθρώπους και καθιερώθηκαν τουλάχιστον σε τμήματα των κοινωνιών. Τα κατορθώματα των ηρώων ήταν ακόμη νοπά στη μνήμη των ανθρώπων και το επίπεδο του πολιτισμού του γένους αυτού πολύ υψηλό. Οι άνθρωποι του κατάφεραν να γίνουν ημίθεοι, να συνομιλούν και συναναστρεύονται με τους θεούς ως ίσοι πολλές φορές. Και όταν έκλεισε ο κύκλος τους, όπως είπαμε, τιμήθηκαν από το Δία και εγκαταστάθηκαν στα νησιά των Μακάρων. Εκεί ζουν τρεις ευτυχισμένοι, διαχωρισμένοι από τους άλλους ανθρώπους, τους κοινούς θνητούς, και είναι μία από τις τρεις τάξεις που πρέπει να σέβονται οι άνθρωποι σύμφωνα με τα χρυσά έπι του Πυθαγόρα, ο οποίος λέει πρώτα να τιμάς τους θεούς, που όπως καθορίζουν οι νόμοι, οι παραδόσεις, και να σέβεσαι τον όρκο σου. Έπειτα τους ένδοξους ήρωες και τους θεούς του κάτω κόσμου να σέβεσαι και να πράττεις τα καθιερωμένα. Οι ήρωες αποτελούν μία εκδήλωση του όντως σε ένα καθοδικά κλιμακόμενο επίπεδο. Αποτελούν μέρος της ιεραρχίας, η οποία επιτρέπει τα κάτω να συνδέονται με τα άνω σε μια αρμονική συνεργασία. Γι' αυτό και στα χρυσά έπι, όπως είπατε, ο άνθρωπος εντέλεται να δείχνει τιμή και σεβασμό στα ανώτερά του στην ιεραρχία όντα. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος, καθώς εξελίσσεται, ηρωοποιείται με την εξέλιξή του. Ανεβαίνει δηλαδή ένα σκαλί στην οντική ιεραρχία. Και αφού, κοιτάξτε τι εννοώ, εάν λοιπόν ο άνθρωπος καταφέρει να εξελιχθεί, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ανέβει ένα επίπεδο ψηλότερα και να ιεροποιηθεί, να ανεβεί δηλαδή στην κατάσταση του ήρωος, να γίνει ήρωας. Τώρα αν μπορέσει από εκεί να εξελιχθεί κι άλλο και να ανεβεί, αυτό δεν το ξέρουμε ούτε πότε ούτε πώς, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ως ανθρώπους τώρα να ανεβούμε ένα σκαλί στην οντική εκδήλωση και να γίνουμε ήρωες με την έννοια που είπαμε προηγουμένως. Ήρωες δηλαδή
με ευγενικές ψυχές που προσφέρουν στην ανθρωπότητα, που έχουν τη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πολύ καλά στοιχεία. Και λέει ο Πλάτων στο Κρατήλο ότι οι ήρωες γεννήθηκαν από τον έρωτα Θεού με θνητή ή θεάς με θνητό. Γι' αυτό και το όνομά τους είναι παράφραση του έρωτα, ήρωες, έρωες, έρωτες. Το τμήμα αυτό έχει ασχολιαστεί από πολλούς, όπως ο Ηρακλής, ο Γκράβεγκερ κλπ. Κοιτάξτε ένα σχόλιο. Οι ήρωες ήταν σοφοί, εύγλωτοι και διεπνέοντο υπό το έρωτος να διδάξουν τους ανθρώπους. Ευλόγως λοιπόν δίνεται να καταταγούν οι συντάξεις των επικουρίων οντοτήτων, οι οποίοι δια της γνώσεως και της αρετής υπερεύησαν το ανθρώπινο στάδιο και έρχονται ως βοηθοί και συμπαραστάτες στον αγώνα των ανθρώπων για την αποθέωσή τους. Δυστυχώς όλα αυτά έπεσαν στη δική μας λύθη με αποτέλεσμα να απομακρυνθούμε από βασικές αλήθειες και να αγνοούμε τους βασικούς μηχανισμούς και τις δομές της δημιουργίας. Με τα οντικά γένια ασχολήθηκε και ο Πρόκλος, ο οποίος λέει για το ηρωικό ότι επιβλέπει τα της επανόδου κάθε δημιουργημένης μορφής, βοηθώντας την κάθαρση, στην κάθαρση των ψυχών και δημιουργώντας συνθήκες για ευγενική και αγνή ζωή. Τώρα, οι ήρωες, ποιοι ήταν οι ήρωες που έζησαν στο γένος των... Αυτό, όπως μας λέει ο Ησίωδος, συγκαταλέγοντες αυτούς οι πρωταγωνιστές του θηβαϊκού κύκλου, όπως ο Λάιος, ο Ιδίπος, ο Τιδεύς, ο Καπανεύσατε, ο Κλής κλπ. Όπως συγκαταλέγονται επίσης και οι πρωταγωνιστές του Τροϊκού πολέμου, Αχιλλεύς, Αγαμέμνον, Αίσθητος, Ορέστης κλπ. Όλους αυτούς, αν μπείτε Ιλιάδα, Οδύσσια και Κύκλια Έπη, μπορείτε να τους βρείτε. Αυτά λοιπόν για τους ήρωες. Και μπαίνουμε τώρα στο Σιδερένιο. Αντέχετε λίγο ακόμη? Έτσι. Εντάξει. Και θα το κλείσουμε, έλα, που θέλετε, κάνουμε κανένα διάλειμμα. Μια διακοπή ή κάτι. Λίγα λεπτά δεν είναι. Και φτάνουμε λοιπόν στο Σιδερένιο Γένος. Εδώ ο Ησίωδος, με μαύρη καρδιά, περιγράφει δύσκολα αυτά που βλέπει τριγύρω του, διότι δεν του είναι καθόλου ευχάριστα. Όλα τα κακά που ξέφυγαν από το πιθάρι της Πανδώρας εγκαταστάθηκαν ελεύθερα πια στους ανθρώπους, τους οποίους οδήγησαν σε μια ηθική και πνευματική κατάπτωση, στην ανομία και στην διάλυση της κοινωνικής δομής. Μακάρι να μην γεννόμουν τώρα, αναφωνεί γεμάτο θλίψη ο Ησίωδος. Ας γεννιόμουν πρωτύτερα ή αργότερα, αλλά όχι τώρα, διότι το γένος αυτό ζει μέσα στο μόχθο και στα βάσανα. Δεν έχει επικρατήσει το κακό, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, άρα υπάρχει ακόμη ελπίδα. Όμως τα καλά είναι ανακατεμένα με τα κακά και ποιος θα τα ξεχωρίσει, ποιος θα βγει μπροστά, ποιος θα σηκώσει το βάρος. Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει, η συγκρότηση της κοινωνίας έχει διασπαστεί, τα ήθη και τα έθιμα έχουν αλλάξει. Η απεσιοδοξία του ποιητή είναι βαθιά και διάγητη. Βλέπει τριγύρω του την αδικία, την ατιμία, την λαγνία, την οκνηρία, την αρπαγή. Τίποτα δεν είναι όπως πρώτα. Και μέσα από το βαθύ του συλλογισμό και την αγωνία του για το μέλλον, κάνει μία πρόβλεψη. Μία προφητεία, όπως τα λέγαμε σήμερα, με σημερινούς όρους. Και αυτό το γένος που έχει μαύρη καρδιά και σκληρή, όπως το κύριο συστατικό του, ο μαύρος και σκληρός σίδερος, θα το καταστρέψει ο Ζεύς, λέει με πόνο. Πότε? Τότε, όταν αρχίσουν να γεννιούνται τα παιδιά με λευκούς κροτάφους, γερασμένα από τη γέννα τους, χωρίς κανένα κίνητρο και όρεξη για ζωή. Όταν δεν θα έχουν την ίδια γνώμη και τις ίδιες σκέψεις με τον πατέρα τους και δεν θα συμφωνούν σε τίποτα. Όταν η φιλοξενία, η φιλία και οι δεσμοί αίματος δεν θα έχουν πια καμιά αξία. Όταν οι γέροι γονείς θα αφήνονται ανήμποροι στην τύχη τους. Όταν η δικαιοσύνη θα βρει στα χέρια των ισχυρών και θα την επιβάλλουμε την ισχύ και τη δύναμή τους. Όταν ο όρκος δεν θα υπολογίζεται πια και θα τιμώνται οι υβριστές, οι οπίερκοι, οι επίορκοι και οι κακοποίοι. Τότε, όταν η Εδός και η Νέμεσης, με πρόσωπα καλυμμένα από την τροπή, για να μην βλέπουν τα όσα συμβαίνουν, θα εγκαταλείψουν τους ανθρώπους του γένους αυτού και θα ανέβουν για πάντα από την πλατιά γη ψηλά στον Όλυμπο, ο Όλυμπος σμίγοντας με τους άλλους αθανάτους θεούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θεές είναι τυλιγμένες
με λευκά πέπλα, πράγμα που δείχνει ότι οι μαύρες ψυχές και τα μαύρα έργα του γένους αυτού δεν μπορούν να τις αγγίξουν. Και όταν συμβεί αυτό, τότε πια θα είναι αργά, γιατί δεν θα ωφελεί καμία γιατριά. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ντροπή πουθενά πια. Για τίποτα. Κανείς δεν ντρέπεται για τίποτα. Αυτή είναι η προφητεία του Ισιώδου, θα λέγαμε, η οποία ταιριάζει απόλυτα με την εποχή που ζούμε. Διότι όλα όσα λέει ότι θα γίνουν, τα βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν τριγύρω μας. Η σημερινή κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο πια δεν έχει καμία σχέση με τις κοινωνίες που λίγο πολύ ήταν οι ίδιες μέχρι τη δεκαετία του 20, του 30. Από εκεί και μετά οι αλλαγές είναι τεράστιες, συνταρακτικές και αλλεπάλληλες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε μία αλλαγή και έρχεται μία άλλη. Ο γάμος έχει χτυπηθεί έντεχνα ο θεσμός της οικογένειας στο όνομα δίδυ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των υποανθρωπίνων, θα έλεγα εγώ. Ο γάμος, η μητρότητα, η πατρότητα, η τεκνοποίηση, όλα έχουν τεθεί υπό διωγμό, ο οποίος εφαρμόζεται σταδιακά και πολύ αργά ώστε να μην γίνεται αντιληπτός. Έχουν πείσει δε τις μάζες ότι όλα αυτά συμβαίνουν προς όφελος της ελευθερίας του ατόμου. Αν μπορούσαμε δε να ερμηνεύσουμε πλήρως τον στίχο που λέει πως τα παιδιά θα γεννιούνται με λευκούς κροτάφους, ίσως να γνωρίζουν και πότε θα ολοκληρωθεί ο κύκλος του γένους αυτού. Εγώ πάντως πιθανολογώ ότι εννοεί πως τα παιδιά θα γεννιούνται γερασμένα, χωρίς ελπίδα και όνειρα, χωρίς μέλλον, όπως ήδη συμβαίνει. Γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερα άτομα, παιδιά κυρίως, νέοι, που δεν ανήκουν στο γένος το δικό μας. Ανήκουν στο επόμενο, το οποίο ακόμη δεν έχει την πλειοψηφία. Γεγονότος πάντως είναι, χωρίς καμία διάθεση εσχατολογίας ή καταστροφολογίας, ότι η εποχή την οποία διανύουμε προμηνεί οι δραματικές αλλαγές, οι οποίες ήδη είναι τόσο συχνές και αλλεπάλληλες, όπως σας είπα, που δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Με μία απλή αλλά προσεκτική ματιά, εύκολα αυτό γίνεται αντιληπτό. Εξάλλου δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως κύκλοι αστρικοί κλείνουν, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν νέοι, με ό,τι αλλαγές αυτό σημαίνει. Για το τελευταίο, το σιδερένιο γένος στο οποίο ζούμε και εμείς, δεν χρειάζεται να αποσυμβολήσουμε τίποτα. Όλοι το γνωρίζουμε πολύ καλά και όλοι αντιλαμβανόμαστε τις αδυναμίες του και τα αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί. Λόγω της απόστασης έχουμε παραπλανηθεί και απομακρυνθεί τόσο πολύ από τους θεούς και το πνεύμα, ώστε έχουμε αντιστρέψει την πραγματικότητα. Κοιτάξτε τις διαφάνειες αυτές. Βλέπετε πάλι πού είναι το σιδερένιο γένος. Κοιτάξτε για αυτή, για να φανεί πιο καλά. Βλέπετε το σιδερένιο γένος πόσο μακριά είναι από το ον, από το κέντρο. Αυτή η απόσταση μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Βλέπετε ότι είμαστε στην άκρη της οντικής εκδίπλωσης, κοιτάξτε. Αλλά όπως έχουμε πει, παρόλο που έχουμε δημιουργεί απόσταση προβλήματα και είμαστε σε μία μειονεκτική θέση, έχουμε όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Φτάνει να χρησιμοποιήσουμε την πνευματική μας πλευρά. Η διάνοιά μας προοδεύει με ταχύς ρυθμούς και αυξάνει συνεχώς τις δυνατότητες της και την αντίληψή της. Όμως η ψυχή μας έχει αποκτήσει ζωώδη χαρακτηριστικά. Δηλαδή λειτουργεί περισσότερο ομαδικά όπως τα ζώα. Ακόμη λειτουργεί με τα κατώτερα, τα πιο πυκνά στοιχεία της, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένη στους περιορισμούς της ύλης. Επακόλουθο όλων αυτών είναι τα επιτεύγματα αυτής της εξελιγμένης μεν διάνοιας που έχει σήμερα ο άνθρωπος να είναι αντιπνευματικά, υλιστικά, με τάσεις μηχανοκρατικές και οθρολογιστικές, οι οποίες έχουν λησμονήσει τον ίδιο τον άνθρωπο και δεν τον υπολογίζουν ως το κέντρο κάθε δράσεως. Οι περισσότερες εφευρέσεις δεν γίνονται για να βοηθηθεί ο άνθρωπος, αλλά για προσωπικό κέρδος. Κοιτάξτε αυτή τη διαφάνεια. Κανονικά η ψυχή έχει στοιχεία και από το πνεύμα και από την ύλη και ως γέφυρα που είναι τα γεφυρώνει. Παίζω και με τα χρώματα, βλέπετε,
Το επάνω μέρος είναι γαλάζιο, γιατί υπερισχύει η πνευματική πλευρά στην ψυχή και από κάτω την ύλη. Όμως, σήμερα, στην ψυχή επικρατεί η ύλη και η πνευματικότητα εμφανίζεται πολύ δύσκολα. Οι Ινδοί ονομάζουν την εποχή μας Kali Yuga, μαύρη εποχή δηλαδή. Όπως μαύρος είναι και ο σίδερος από τον οποίο είναι φτιαγμένοι οι άνθρωποι. Και πράγματι, όλες οι σκοτεινές δυνάμεις, τις οποίες αναφέρει ο Ισίωδος στη Θεογονία ως τέκνα της νύχτας και της έρηδος, έχουν επικρατήσει και τις συναντούμε συνεχώς μπροστά μας. Η αίρες, η απάτη, η φιλότης, ο μόμος, ο λοιμός, τα άλγια, τα νίκια, ανδροκτασίες, φόνοι, μάγες κλπ. Και πολλές άλλες σκοτεινές δυνάμεις καταδυναστεύουν τους ανθρώπους, καθώς αυτοί τις εξέδρεψαν και τις επιτρέπουν να ενδυναμωθούν και να επικρατήσουν. Όμως μαζί με αυτές και άλλες δυνάμεις με την ίδια καταγωγή, όπως η Νέμεσις, η Άτη, ο Μόρος, οι κύρες του θανάτου, έχουν ξεχυθεί και περιμένουν να πάρουν το δικό τους μερίδιο, να επιβάλλουν τους νόμους και να προστατεύσουν την τάξη και τη δημιουργία. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι το γεγονός ότι οι πρόβλεψεις του Ισιώδου για τις αβάστακτες συνθήκες που θα επικρατήσουν και την καταστροφή του γένους αυτού έγιναν τουλάχιστον πριν από 3.000 χρόνια. Τουλάχιστον. Και βέβαια από τότε το προβλέπουν κάθε λίγο και λιγάκι διάφοροι οραματιστές, ψευτοάγιοι, ψευτοπροφήτες κλπ. Αλλά ο Ισίωδος είναι ο πρώτος που τα έχει πει αυτά, χωρίς βέβαια να τον κατατάξουμε κι εμείς ούτε στους προφήτες, ούτε στους μελλοντολόγους. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα είναι πως όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη κάποιας ριζικής αλλαγής, καθώς ο εξουσιασμός και η ενάρξωση του πνεύματος έχουν αποδυναμώσει τους ανθρώπους και τους έχουν κάνει να χάσουν την επαφή τους με τις θείες οντότητες και να ταυτιστούμε με τις βαρυδικές δυνάμεις της ύλης. Είμαστε περισσότερο υλικοί παρά πνευματικοί. Αυτό εδώ, κοιτάξτε πώς είναι η ψυχή μας. Θα έλεγα ότι το σημερινό ανθρώπινο γένος εύχεται και περιμένει ένα τέλος ως μία διέξοδο που θα φέρει μία νέα αρχή. Ήδη πολλοί συζητούν για την ύπαρξη ανθρώπων, όπως σας είπα, με άλλες δυνατότητες. Από το μέλλον θα λέγαμε. Και ήδη το νέο γένος είναι εδώ. Απλώς δεν έχει ακόμα την πλειοψηφία που θα πρέπει. Αλλά μην περιμένετε να πεθάνουν ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι του σιδερένιου γένους για να έρθει το νέο. Αυτό που σας είπα γίνονται σιγά σιγά σταδιακά. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε όσο γίνεται για την ατομική μας μετάβαση. Να γίνει ομαλά και προπάντων συνειδητά. Η αναγνώριση της Θείας Νομοτέλειας, των συμπαντικών νόμων, των θείων ιεραρχιών και ο απεγκλωβισμός μας από την κατάρα του διεισμού, όπως καλό κακό παραδείγματος χάρη, που εκμεταλλεύονται ορισμένοι επιτίδη, θα μας απελευθερώσει και θα μας οδηγήσει σε φωτεινά πεδία όπου το πνεύμα και η αλήθεια κυριαρχούν. Τότε, όσοι από το σιδήρο γένος διασωθούν, πιθανόν να αναγεννηθούν και να έχουν άλλη μια ευκαιρία. Πάντως η ελπίδα θα ξαναφανεί στο επόμενο γένος, το οποίο όπως άφησε να εννοηθεί ο Ισίωδος, θα είναι καλύτερο, αφού αυτός ευχόταν να ζήσει αυτό. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σιδήρο γένος δεν ήταν όλα μαύρα. Υπήρχαν εξαιρέσεις, υπήρξαν άνθρωποι που δεν ακολούθησαν την κατρακύλα του όχλου. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να μην ακολουθούμε τη μάζα που γίνεται, αποκτά μια ζωώδη κατάσταση με μια κοινή ψυχή όπως έχουν τα ζώα. Πρέπει να σταθούμε κόντρα σε όλο αυτό το ρεύμα, να συνδεθούμε με τις πνευματικές δυνάμεις που έχουμε εμείς και με τις πνευματικές δυνάμεις τις συμπαντικές, τις οντικές εκδιπλώσεις, τις θεϊκές, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση αυτή όσο πιο ομαλά γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάζει η γενική κατάσταση, αλλά η προσωπική μας πορεία ανέλυξης
ανεξάρτητα αν η πορεία η δικιά μας είναι αποδεικτή ή αρεστή ή δεν συμφωνεί ο όχλος ή ο κόσμος ή οποιοδήποτε άλλο. Εμείς μπορούμε και να γίνουμε και το παράδειγμα για τους άλλους. Φτάνει να ακολουθήσουμε μια πνευματική πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ.